Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα δώσουμε συνέχεια για το ζήτημα που αφορά τους άγνωστους θρύλους και τις ιστορίες για τον Μέγα Αλέξανδρο. Είναι ένας γενικός τίτλος που έχουμε δώσει εμείς εδώ για να πιάνει όλα αυτά τα οποία θα αναλύσουμε και σήμερα με τον κύριο Παντελή Γιαννουλάκη, το γνωστό συγγραφέα και εκδότη του Strange και όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά αυτή η ενότητα είναι μια συνέχεια από την προηγούμενη εκπομπή, από το προηγούμενο Σάββατο που δεσμευθήκαμε με τον κύριο Γιαννουλάκη να τον έχουμε ξανά και έτσι γίνεται. Είμαστε εδώ για ακόμη ένα τηλεοπτικό ραντεβού και να πούμε ότι έχει δημιουργήσει και φανατικό κοινό. Βέβαια, με τον κύριο Γιαννουλάκη τηλεοπτικά συνεργαζόμαστε τώρα με τον κώδικα μυστηρίων εδώ και ένα χρόνο περίπου. Και έχει πάρα πολλούς φίλους που θέλουν να τον ακούν. Μας έχουν στείλει μήνυμα πολύ και γι' αυτό τον έχουμε και για το προηγούμενο Σάββατο και για σήμερα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλές ενότητες για τον Μέγα Αλέξανδρο. Θα μας πει πράγματα άγνωστα και μυστηριώδη για τον θρυλικό στρατιλάτη. Παντελή, καλημέρα, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ που είμαστε πάλι μαζί για να κάνουμε το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας για τον Μέγα Αλέξανδρο και τα μυστήρια που τον τριγυρίζουν. Χαίρομαι δηλαδή που επιστρέφουμε πάλι στην κουβέντα που αφήσαμε το προηγούμενο Σάββατο. Λοιπόν, μυστηριώδη... Κατορθώματα μπορώ να πω θα είναι η πρώτη μας ενότητα στη σημερινή κουβέντα. Μυστηριώδη και άγνωστα, κατορθώματα θαυμαστά του Αλεξάνδρου, ε. Ναι, πραγματικά. Έχω να σας διηγηθώ πολλά τέτοια. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αρκετός ο τηλεοπτικός χρόνος για να μπορούμε να καταδυθούμε με λεπτομέρειες όλες τις ιστορίες που θα θέλαμε να αφηγηθούμε. Αλλά επίσης, Βασίλη, να τονίσω, τους φίλους που μας ακούνε, ότι εγώ δεν είμαι ιστορικός ή κάποιο είδους ειδικός ή κάτι τέτοιο. Είμαι ένας συγγραφέας, ο οποίος απλώς έχω μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία του Αλεξάνδρου. Δεν μιλώ δηλαδή ως ειδικός, μιλώ σαν να είμαστε φίλοι και συζητάμε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ναι. Μην με παρεξηγήσει κάποιος δηλαδή ότι κάνω τον ιστορικό, έτσι. Έχουμε καταπληκτικές ιστορίες και όπως σας έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή θα είχαμε πολύ περισσότερες αν δεν ήταν χαμένα τα πάνω από 50 έργα τα οποία έχουν γραφτεί στον Αλέξανδρο, τα περισσότερα στην εποχή του. Γιατί πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα που γνωρίζουμε για τον Αλέξανδρο προέρχονται από έργα ιστορικά για τον Αλέξανδρο τα οποία έχουν γραφτεί αιώνες μετά. Ο Πλούταρχος για παράδειγμα ή ο Κόντιος Κούρτιος είναι Ρωμαίοι. Ναι. Ο Αριανός, ξέρω εγώ κλπ. Αυτοί γράφουν, τα ξέρουμε από αυτούς τα περισσότερα. Οι οποίοι αυτοί υποτίθεται ότι είχαν μελετήσει πολλά από τα χαμένα ιστορικά έργα και ξέρανε. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι γνωρίζουμε σχεδόν τα πάντα για τον Αλέξανδρο από σχεδόν δεύτερο χέρι. Να το διευκρινίσουμε αυτό, ας πούμε, ότι είναι, γιατί ξέρεις, πολλά πράγματα μπορείς να βρεις για τον Αλέξανδρο έξω επίσης από τις βασικές αυτές πηγές που είναι αρκετά μεταγενέστερες. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα ειδικό ζήτημα συζήτησης. Ο Αλέξανδρος ήταν μια καταπληκτική μορφή. Ναι. Όμοιά της δεν νομίζω να μπορούμε να βρούμε, το κινδυνολογώ να πω, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήταν μια εξαιρετική μορφή ανθρώπου. Από αυτές που εμφανίζονται προφανώς μια φορά κάθε 2.000 χρόνια. Ήταν καταπληκτικός στρατιλάτης. Σας έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή ότι συνεχίζουν και μελετούν μέχρι σήμερα τις στρατηγικές του και τα πολεμικά του συστήματα. Και μας έλεγες ακριβώς... που προσπαθούσε να υπνοτίσει το αντίπαλο. Τον αντίπαλο. Ναι. Και άλλα πολλά τέτοια, πολλά. Ακριβώς λόγω των στρατιωτικών του τεχνικών κατάφερνε και είχε και όλες τις νίκες που είχε πολλές φορές απέναντι σε πολυπληθέστερο στράτευμα. Όταν κατάφεραν και φτάσανε στις Ινδίες, κοντά στον Ιδάσπη ποταμό, στις αρχές του 325 π.Χ., θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία από εκείνη τη φάση. Ο Αλέξανδρος μπήκε στη χώρα των Μαλών. Ήταν πολύ φιλοπόλεμοι αυτοί. Και ήταν αποφασισμένοι να του αντισταθούν. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των εκστρατιών του δεν πολεμούσε με όλους. Υπήρχαν πολλοί που μόνο από τη φήμη ότι πλησίαζε ο Αλέξανδρος τον υποδέχονταν με δώρα και τον αποδέχονταν ως βασιλέα του. Ναι. Ήταν εξαιρέσεις δηλαδή
παρόλο που ήταν πάρα πολλές, ήταν εξαιρέσεις οι φάσεις τις οποίες αναγκαζόταν να πολεμήσει. Και εκεί πάντοτε έκρινε ανάλογα με την έκβαση πόσο εχθρική ήταν. Δηλαδή μπορεί να τους εκτιμούσε κιόλας. Όπως για παράδειγμα εκτίμησε, παρόλο που έγινε τιτάνια μάχη με τον πόρο τον Ινδό, που ήταν βασιλέας των Ινδών ας πούμε, τον εκτίμησε τον πόρο και του άφησε μετά και τα αξιώματά του. Και έγινε και πολύ φίλος με τον πόρο. Ενώ σε άλλες φάσεις έχουμε πολλές περιπτώσεις στις οποίες κυριολεκτικά αλλοιεί τον εχθρό, καταστρέφει τις πόλεις, σκοτώνει τους πάντες, ακριβώς επειδή είχε προηγηθεί κάτι το οποίο ο Αλέξανδρος στις περιπτώσεις αυτές και οι εταίροι το θεωρούσαν ύβρι. Δηλαδή κάτι κακό είχαν κάνει αυτοί και τους εκδικούνταν. Εδώ έχουμε λοιπόν μια τέτοια περίπτωση στους Μαλούς που ήταν πάρα πολύ φιλοπόλεμη και πολύ προσβλητική. Και αφού έγινε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για να πλησιάσουν την κύρια πόλη των Μαλών από την έρημο, κάτι που επανέλαβε πολλούς αιώνες αργότερα ο Λόρδος Αραβίας, όταν ήθελε να πάρει την... τέλος πάντων, μια πόλη τώρα μου διαφέρει, όταν το φέρει. Ναι, ναι, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, από την έρημο λοιπόν που δεν περίμεναν από εκεί η επίθεση. Έφτασε λοιπόν ξημερώματα στην πόλη για να τους εφηδιάσει εντελώς. Κατέστρεψε την πόλη και έγινε μεγάλη σφαγή εκεί. Καταδίωξαν τους φυγάδες για να τους εκμαλωτήσουν και από εκεί συνέχισε τις εξορμήσεις και ραυνοβόλα κατατρόπωσε και κυρίευσε άλλες 2-3 πόλεις των Μαλών και έφτασε στην ιερή πόλη των Βραχμάνων της περιοχής, όπου οι κάτοικοι της μαζί με τους Βραχμάνους που ήταν εξαίρεση, κάστες ακόμα στην Ινδία, ήταν από τότε. Οι Βραχμάνοι ήταν κάτι σαν θεϊκοί ιερείς, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσαν ούτε να τους πλησιάσει. Υπήρχε νόμος στον οποίο αν η σκιά σου άγγιζε τη σκιά ενός Βραχμάνου, σε εκτελούσανε. Μάλιστα. Ήταν ιερά πρόσωπα οι Βραχμάνοι. Και μιλάμε για μεγάλη τάξη ανθρώπων. Τέλος πάντων είναι ολόκληρη... θέλει ολόκληρη συζήτηση η ιστορία αυτή με τους Βραχμάνους. Υπήρχαν από τότε λοιπόν... Και αν δεν κάνω λάθος, οι Βραχμάνοι πρέπει να είχαν σχέση με τα υπολείμματα από τις εκστρατείες του Διονύσου. Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Βέβαια δεν είμαι ειδικός τώρα για να το συζητήσω αυτό, αλλά εγώ δεν το νομίζω. Μάλιστα. Θα σας πω μετά για τους απογόνους του Αλεξάνδρου και του Διονύσου. Οι Βραχμάνοι λοιπόν αντί να παραδοθούν, που είχαν κλειστεί στο Φρούριο ας πούμε, έβαλαν φωτιά στο Φρούριο για να καούν όλοι μαζί με όλο τον πληθυσμό. Να αυτοκτονήσουν δηλαδή. Και ο Αλέξανδρος και οι άντρες του, ορμώντας ανάμεσα στα μαύρα σύννεφα εκεί που ζώνανε τα πάντα, δεν ήθελαν να χάσουν τη δόξα στο να τους σκοτώσουν και μπήκαν ας πούμε και όσους δεν είχαν καεί ζωντανοί τους σκότωσαν. Συνολικά 10.000 κόσμο. Ναι. Όλα αυτά ο Αλέξανδρος τα έκανε χωρίς σταματημό μέσα σε 3 μέρες. Την τέταρτη μέρα, μιλάμε τώρα για υπεράνθρωπες εκστρατείες, την τέταρτη μέρα γύρισε βιαστικά για να χτυπήσει μια άλλη πόλη από την άλλη όχθη του ποταμού Ιάρωτη νομίζω ήταν. Προσπαθώντας να περάσει αυτός τον ποταμό αυτόν, προηγήθηκε τόσο πολύ πιο μπροστά από τους στρατιώτες, που βρέθηκε ξαφνικά σε επικίνδυνη θέση, γιατί περικυκλώθηκε από τον εχθρό μόνος του. Πώς σας έλεγα την ιστορία με το αδιάβατος διαβατέως ο ποταμός την προηγούμενη εκπομπή, ναι, έχουμε και δεύτερο τέτοιο περιστατικό, όπου από το πάθος του για τη μάχη, επειδή πάντοτε ήθελε να προσβάλλει όταν η εταίροι ή ο στρατός που είχε μαζί του δεν λειτουργούσε όπως ήθελε, τους προσέβαλε ο Αλέξανδρος. Λειτουργούσε μόνος του. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και κινδύνευε επίτηδες πολύ, όχι μόνο από γενναιότητα ή από πάθος ή από ότι πίστευε ότι ήταν άτρωτος, αλλά και για να προσβάλλει τους συμπολεμιστές του ότι τον αφήνουν μόνο του. Ότι δεν λειτουργούν δηλαδή στην καλύτερη φάση που θα μπορούσαν να είναι. Αυτό έκανε και εδώ. Επειδή πήγαιναν αργά, αυτός έφυγε πολύ γρήγορα μπροστά με το άλογο στην επίθεση και βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένος από τον εχθρό. Αναγκάστηκε να ανοίξει δρόμο με το σπαθί του μόνος του, σκοτώντας τους πάντες γύρω του, για να μπορέσει τελικά στο τέλος να τον φτάσουν οι στρατιώτες, που έβλεπα με τρόμο όλη τη σκηνή από μακριά. Ναι. Και τους επέπληξε εκεί ας πούμε για τη χαμηλή ταχύτητα της προέλασης. Ήθελε να φτάσει με πάθος σε αυτή την πόλη εκεί για να την κυριεύσει, διότι είχε στείλει αγγελιαφόρους στους Μαλούς για την παράδοσή τους. Αυτοί είχαν φωνεύσει τους απεσταλμένους του Αλεξάνδρου, τους διαμελήσανε και αφήσανε μόνο έναν, τον οποίο του είχαν κόψει τα αυτιά,
να επιστρέψει με μήνυμα μεγάλων προσβολών προς τον Αλέξανδρο. Και έτσι είχε γυρίσει πίσω λοιπόν βιαστικά εναντίον του. Και στο πάθος του πάνω να φτάσει εκεί έγινε αυτό το περιστατικό. Όταν έφτασαν, βρήκαν την πόλη πολύ καλά οχυρωμένη. Αλλά κυρίεψαν τα εξωτερικά τείχη και φτάσανε στο εσωτερικό φρούριο, το οποίο είχε ψηλά τείχη, πιο ψηλά από τα άλλα. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ καλά οχυρωμένο. Μιλάμε τώρα για πολύ οργανωμένη ήταν. Ναι. Έτσι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τις ψηλές σκάλες εφόδου για να ανεβούν στα τείχη του εσωτερικού αυτού φρουρίου, δηλαδή στην καρδιά αυτής της περίτεχνης οχύρωσης. Να πούμε ότι όλα αυτά που γνωρίζουν οι ακροατές μας, που τα έχουν δει σε ταινίες ή τα έχουν διαβάσει σε βιβλία, τα οποία προέρχονται τα περισσότερα από το Μεσαίωνα, από πολιορκίες κάστρων, πόλεων κτλ., όπου βλέπουν καταπέλτες, πολιορκητικούς κρυούς, σκάλες που ανεβαίνουν. Είναι από τον Αλέξανδρο. Υγρό πυρ κτλ. Και όλα αυτά. Είναι τα πρώτα τα εφάρμοσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Είχαν μαζί τους μηχανήματα στρατιωτικά, πολιορκητικούς κρυούς, καταπέλτες. Είχαν συστήματα να ρίχνουν τα τείχη κλπ. Και εφάρμοζαν και μια πολύ ταχύτατη μέθοδο με σκάλες, με τις οποίες τις στείλανε πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ εκπαιδευμένοι ήταν σε αυτό. Πάρα πολύ γρήγορα στα τείχη και ανεβαίνανε με μεγάλη ταχύτητα επάνω στις επάλξεις. Αυτό πήγαν να κάνουν και τώρα. Ναι. Έβλεπαν τους μαλλούς πάνω από τα τείχη να τους πετούν πέτρες και βέλη και να φωνάζουν βρισιές προσωπικά προς τον Αλέξανδρο. Mm-hmm. Λοιπόν, διατάζει τότε ο Αλέξανδρος να φέρουν τις σκάλες, ανυπομονώντας πάνω στο άλογο του, να σκαρφαλώσουν στα τείχη μέχρι τις πολεμίστρες. Αλλά οι σκάλες καθυστερούσαν να έρθουν, δηλαδή δεν εφάρμοσαν καλά το σύστημα αυτό. Η τακτική που χρησιμοποιούσαν σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν η εξής. Οι σκάλες πλησίαζαν σε ομάδες που τις κρατούσαν, ενώ μπροστά από κάθε ομάδα υπήρχε ένα άγημα που κρατούσε μεγάλες ασπίδες στη σειρά, ώστε να αποκρούν τα βέλη και τις πέτρες για να μπορέσουν να πλησιάσουν το τείχος. Έστειναν τις σκάλες, ανέβαιναν πρώτοι οι άντρες με τις ασπίδες που τις κρατούσαν οριζόντια πάνω τα κεφάλια τους, για να δέχονται τα βέλη και τις πέτρες ή ό,τι άλλο, και ακολουθούσαν οι άλλοι από πίσω, αστραπιαία. Λοιπόν, αλλά τώρα οι σκάλες καθυστερούσαν να έρθουν. Η τακτική αυτή θα γινόταν δηλαδή όλο και πιο δύσκολη, καθώς περνούσαν οι στιγμές. Και ο Αλέξανδρος που ήταν πολύ ανυπόμονος είχε γίνει πήρκε μανία. Όταν επιτέλους είδε την πρώτη σκάλα να πλησιάζει με την ομάδα της και τις υπόλοιπες να ακολουθούν από μακριά και να μην είναι συντονισμένες με αυτήν για να γίνουν όλα ταυτόχρονα και γρήγορα, αυτό ήταν αρκετό που το είδε αυτό και να εκραγεί. Πηδάει λοιπόν από το άλογο, ακούστε τώρα πώς λειτουργεί ο βασιλεύς των βασιλέων, μιλάμε τώρα. Πρώτος στη μάχη κάτω από τα τείχη. Mm-hmm. Λοιπόν, πηδάει από το άλογο στο έδαφος, αφήνει το άλογο. Το οποίο ήταν, πώς το λένε, τελείως παράτερο να συμβεί. Λοιπόν, πηδάει, αφήνει το άλογο και αρπάζει τη σκάλα από τα χέρια. Την παίρνει μόνος του, την στείνει πάνω στο τείχος και αρχίζει να ανεβαίνει μόνος του. Για να τους προσβάλλει, να τους δείξει σε στυλ τι κάνετε, είστε άσχετοι, πάρ' το εδώ, το κάνω μόνος μου. Δηλαδή δεν μπορείτε να λειτουργήσετε σωστά στρατιωτικά ώστε να πάρουμε την πόλη, θα την πάρω μόνος μου. Και ανεβαίνει μόνος στο τείχος του φρουρίου. Όλοι οι δικοί του τώρα τον βλέπουν έκπληκτοι, φνηδιασμένοι, αν μπορεί να κάνουν οτιδήποτε. Έγιναν πολύ γρήγορα όλα αυτά. Δεν μπόρεσαν ούτε να τον εμποδίσουν ούτε να τον ενισχύσουν όμως. Μέχρι να συνειδητοποιήσει ο στρατός, οι φίλοι του, οι εταίροι κλπ. Τι συνέβαινε, αυτός ήταν ήδη πάνω στις πολεμίστρες, ολομόναχος, σφάζοντας με το ξύφος του όλους τους εχθρούς που βρίσκονταν εκεί στις πολεμίστρες. Όλους, μόνος του. Σαν να μην έφτανε τώρα όλο αυτό που ήταν το πιο επικίνδυνο απ' όλα, αλλά και σε αμέτρητες άλλες περιστάσεις ανάλογου κινδύνου παράτολμης γενναιότητας, ο Αλέξανδρος φαινόταν από χιλιόμετρο, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ήταν ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Με το λοφείο, ναι. Είχε την περικεφαλαία που φαινόταν, είχε την πανοπλία κλπ. Θα σας πω μετά και για την ασπίδα του. Λοιπόν, είπε το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό άλογο, τον Βουκεφάλα κλπ. Αυτό ήταν ο λόγος που είχε τραυματιστεί και αμέτρητες φορές, επειδή προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν. Λοιπόν, και δεν σου ζητούσε επίσης ποτέ ο Αλέξανδρος να κάνεις κάτι, δεν διέταζε τίποτα που δεν θα το έκανε και ο ίδιος ανά πάσα στιγμή, όσο δύσκολο ή επικίνδυνο κι αν ήταν. Γι' αυτό και δεν φοβόταν να διατάζει τα πιο παράτολμα πράγματα, γιατί τα έκανε και ο ίδιος αμαλάχη. Mm-hmm. Και εδώ είχαμε λοιπόν τώρα μια τέτοια περίσταση. Λοιπόν, και ήθελα να τον ντροπιάσει όλους.
Και είναι πάνω λοιπόν αξιομνημόνευτο, φαντάζομαι, για τους μάρτυρες, ο βασιλιάς μόνος του επάνω στους πολεμίστρες, να σκοτώνει με το σπαθί του όλους τους εχθρούς που είναι πάνω εκεί και να βλέπουν από κάτω. Να. Λοιπόν, αφού λοιπόν τελειώνει τη μάχη πάνω στους πολεμίστρες νικητής, προλαβαίνουν από την σκάλα του την ίδια, αυτή που χρησιμοποίησε, ακόμα οι σκάλες δεν έχουν έρθει τώρα, φαντάζομαι. Λοιπόν, προλαβαίνουν και ανεβαίνουν τρία άτομα για να τον ενισχύσουν. Ο ένας είναι ο Πευκέστας, ο οποίος είναι ο υπασπιστής του. Ο άλλος είναι ένας από τους βασιλικούς σωματοφύλακες και εταίρος, ο Λεωνάτος, και ο άλλος είναι ένας λοχίας, ο Αβραίας. Υπόψη τώρα ότι ο Πευκέστας κρατάει, είναι ασπιδοφόρος, κρατάει σε αυτές τις περιπτώσεις την ασπίδα του Αλέξανδρου. Αυτή η ασπίδα, κάνω μια παρένθεση εδώ, αυτή η ασπίδα είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, παρακαλώ. Επειδή είχε την τρέλα και είχε την Ιλιάδα κάτω από το μαξιλάρι. Τον Όμηρο. Λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Την εποχή εκείνη λοιπόν υπήρχε ακόμα, το γνωρίζουμε λεπτομερέστατα αυτό, υπήρχε ακόμα, ήταν γνωστό που ήταν η Τρία. Ήταν γνωστό από τότε και το ξέρουμε από τους ιστορικούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου ότι η Τρία δεν ήταν μυθική, διότι την επισκέφθηκε για παράδειγμα ο Αλέξανδρος. Και όχι μόνο δεν ήταν μυθική, δηλαδή αυτό εδώ που λένε ότι ο Σλίμαν ήταν αυτός που πίστεψε τόσο πολύ στον Όμηρο και βρήκανε την Τρία κτλ. Ναι, ναι. Όλα αυτά είναι υπερβολές, διότι είναι γνωστό από την αρχαιότητα ότι δεν ήταν μυθική η Τρία. Δεν ήταν παραμύθι. Mm-hmm. Απόδειξη ότι στην εκστρατεία στη Μικρά Ασία ο Αλέξανδρος σταμάτησε την Τρία. Και όχι μόνο στην Τρία, αλλά και στα μνημεία τα οποία υπήρχαν εκεί, ανάμεσά τους υπήρχε και ο τάφος του Αχιλλέα. Mm. Τον οποίον έκανε μεγάλη τελετή και θυσίες στο τάφο του Αχιλλέα, τον οποίον θεωρούσε πρόγονό του, και θα το συζητήσουμε μετά για τις προγονικές αυτές επιθύσεις που είχε, τις γενεαλογίες. Mm-hmm. Λοιπόν, θεωρούσε πρόγονό του τον Αχιλλέα ο Μέγας Αλέξανδρος και έκανε θυσίες εκεί πολλές, στεφάνωσε τον τάφο του Αχιλλέα, του άφησε όλες του τις εξαρτήσεις, την πανοπλία του, τα όπλα του κτλ. Και πήρε την ασπίδα του Αχιλλέα που βρισκόταν στον τάφο. Τη θρηλυκή ασπίδα του Αχιλλέα, σας παραπέμπω στην Ιλιάδα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Αυτή την ασπίδα τώρα την είχε ως δική του ασπίδα από εκεί και πέρα, σε όλη την εκστρατεία μέχρι που πέθανε, ο Αλέξανδρος. Την ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Λοιπόν, και κανείς δεν γνωρίζει και τι απέγινε τελικά αυτή η ασπίδα. Θα το συζητήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, την ασπίδα αυτή στην προκειμένη περίπτωση σε διάφορες φάσεις την κρατάει ο υπασπιστής του, ο Πευκέστας. Μιλάμε τώρα, μην φαντάζεστε αυτές τις ασπίδες που βλέπετε στα cartoons, στα comics, στα illustrations. Είναι ασπίδες τεράστιες αυτές, τις οποίες δεν μπορεί να τις κρατήσει μόνος του κάποιος για να κρατάει και δόρυ ταυτόχρονα ή σπαθί. Τις κρατάει αντίστοιχα ο υποκόμος. Το ίδιο συνέβαινε μετά, γιατί ήταν υπότες, σας είπα, αυτοί οι κανονικοί, είχαν υποκόμους. Mm-hmm. Όπως οι υπότες μετά του Μεσαίωνα. Τις κρατάει λοιπόν ο υποκόμος ο υπασπιστής, την προκειμένη περίπτωση ο Πευκέστας στην ασπίδα, με την οποία προφυλάσσει τον Αλέξανδρο. Ναι. Έτσι λοιπόν ανεβαίνουν επάνω. Αυτή τώρα, καθώς ανέβηκε τώρα ο Αλέξανδρος επάνω, από τη μέσα μεριά τώρα υπάρχει στρατός των Μαλών. Δηλαδή, ναι, μεν αυτό σκοτώνει αυτούς που είναι δίπλα τους στις επάλξεις, αλλά πιο πέρα στις άλλες επάλξεις υπάρχουν κι άλλοι, και επιπλέον υπάρχει μεγάλο πλήθος στρατού πίσω από το τείχος, από μέσα που δεν φαίνεται, αλλά ο Αλέξανδρος τους βλέπει. Και τον βλέπουν κι αυτοί. Και αρχίζουν και τον τοξεύουν και δέχεται μια βροχή από βέλη. Mm-hmm. Καταφέρνει ο Πευκέστας και βάζει την ασπίδα μπροστά να δεχθεί τα βέλη. Αυτός θυμώνει που τους βλέπει ότι έχουν έρθει και καλά να τον προστατέψουν και τους μπρόχνει και πηδάει μέσα μόνος του. Δηλαδή πηδάει από τα τείχη που πρέπει να και ψηλά. Απίστευτο. Μόνος του μέσα. Στο στρατό από μέσα. Ολομόναχος. Δηλαδή πήδηξε από τα τείχη μόνος του μέσα στο φρούριο. Από κάτω τώρα υπάρχουν χιλιάδες στρατιώτες των Μαλών. Μόλις τον βλέπουν τώρα να πηδάει, ουρλιάζοντας με τις εξαρτήσεις τους φανταχτερές, σε κατάσταση μένους, τρομάζουν αυτοί, τον φοβούνται και κάνουν ένα τεράστιο κύκλο κενό. Ας πούμε, υπάρχει ένα δέντρο και αυτός κάθεται με την πλάτη στο δέντρο και αρχίζει τώρα και τους πετάει πέτρες και τους λέει «Ελάτε ρε». Και αυτοί φοβούνται. Και από στο βάθος τώρα έρχονται καινούργιοι τοξότες για να τον σκοτώσουν με βέρος. Που μακριά φοβούνται να τον πλησιάζουν, τον σκοτώσουν. Και νομίζω τον πέτυχαν εκεί, νομίζω. Περίμενε, τώρα θα σου πω. Mm. Λοιπόν, και στη φάση αυτή λοιπόν, έχουν πάθει όλη πλάκα. Γιατί φαντάζομαι τώρα πως φαίνεται από κάτω. Οι άλλοι που προσπαθούν, ο στρατός τώρα,
στρατιώτες του Αλεξάνδρου προσπαθούν να πλησιάσουν, βλέπουν ξαφνικά τον Αλέξανδρο να πηδάει τα τείχη μέσα. Mm-hmm. Και κανένας δεν ξέρει τι έγινε. Δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, φρίκι έπεσε δηλαδή στο στράτευμα. Ναι. Ακούνε τον Αλέξανδρο τώρα να τους βρίζει και να στέκεται στη θέση του, φωνάζοντας δυνατά, είχε μια ιδιόρυθμη πολεμική κραυγή. Και τον άκουσαν απ' έξω οι στρατιώτες να φωνάζει την πολεμική κραυγή του. Ναι. Και έβλεπαν, ας πούμε, και τα βέλη τα οποία ξαναπέφτουν. Οι τρεις άντρες τώρα αυτοί, ο Πευκέστας, ο Λεωνάτος και ο Λοχίας αυτός ο Αβραίας, βλέπουν το εξής θέαμα. Βλέπουν τον Αλέξανδρο να κάθεται με την πλάτη στο δέντρο, το πλήθος των εχθρών απέναντι, σκοτωμένους γύρω του στρατιώτες του εχθρού, κανείς δεν τολμάει να του επιτεθεί, αλλά βλέπουν από μακριά ότι έρχεται καινούρια ομάδα τοξωτών πολλών που θα καταφέρουν με τα βέλη, ας πούμε, να το σκοτώσουν σίγουρα. Και έτσι πηδάνε τελικά, καταφέρουν και αυτοί και κατεβαίνουν και αυτοί κάτω. Την ώρα που αρχίσουν να πέφτουν τα βέλη. Τρέχει ο Αβραίας, ο Λοχίας, και στέκεται μπροστά στον Αλέξανδρο για να τον προστατεύσει. Αλλά δυστυχώς δέχεται βέλη στο κεφάλι και κατευθείαν ακαριά σκοτώνεται. Ναι. Αλλά κατάφερε και τον προστάτευσε. Ο Αλέξανδρος τώρα εκείνη τη στιγμή χτυπιέται από μια μεγάλη πέτρα που του ρίχνουν πάνω στο κράνος του και κλονίζεται, τη ζαλίζεται. Με το τράνταγμα αυτό άφησε λίγο την προστασία του και πριν προφτάσει να σηκώσει ξανά μια μικρή ασπίδα που είχε και να φτάσει δίπλα του Πευκέστας με την ασπίδα του Αχιλλέα, δέχεται ένα βέλος που του τρυπάει το στήθος. Mm-hmm. Το χτύπημα αυτό τον κάνει και γονατίζει, αλλά αρπάζοντας ένα κλαδί του δέντρου καταφέρνει και ξανασηκώνεται. Μα ξαναπέφτει κάτω ημιλιπόθυμος. Ο Πευκέστας τότε που φτάνει εκείνη τη στιγμή πηδάει και πέφτει από πάνω του για να τον προστατεύσει, κρατώντας και από πάνω του την θρυλική ασπίδα του Αχιλλέα. Αλλά και αυτός χτυπιέται τελικά με 3 ή 4 βέλη. Τραυματίζεται σοβαρά ο Πευκέστας. Ο Λεωνάτος, που ήταν και αυτός πληγωμένος, επιτίθεται στον εχθρό για να τους κρατήσει σε απόσταση. Και υποχωρούν αυτοί μερικά βήματα και δέχεται και αυτός ένα βέλος στο λαιμό. Όλα αυτά τώρα γίνονται πολύ γρήγορα, έτσι. Στο μεταξύ, έξω από τα τείχη. Ο Αλέξανδρος δεν σκοτώνεται με τίποτα, ο Αλέξανδρος. Ναι, ναι. Ακούστε τώρα πώς καταλήγει η φάση. Στο μεταξύ, έξω από τα τείχη, οι σκάλες φτάνουν και ένας ολόκληρος στρατός, φανταστείτε, χιλιάδων ανδρών, σε κατάσταση φρενίτιδας, προσπαθεί να σκαρφαλώσει σε αυτές τις σκάλες, ο ένας πάει στον άλλον. Mm-hmm. Δηλαδή γνωρίζουν τι γίνεται μέσα, δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, νιώθουν ότι εξαιτίας τους, ας πούμε, θα σκοτωθεί ο Αλέξανδρος, έχουν μανιάσει και αυτοί και προσπαθούν όλοι μαζί να ανεβούν στις λιγοστές σκάλες που είχαν φτάσει. Με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν οι σκάλες από το βάρος των στρατιωτών. Yeah. Καθώς τώρα οι στρατιώτες γκρεμίζονται από τις σκάλες, δέχονται επάνω τους την ορμή του υπόλοιπου στρατεύματος, το οποίο έρχεται με ορμή να ανεβεί και αυτό σε σκάλες, και αρχίζουν και καταπατούν το ένα με τον άλλον. Δέχονται δε τα τείχη από τα αμέτρητα σαν μυρμήγκια στρατιωτών που είχαν πέσει πάνω τους, από το βάρος τους που όλοι στριμώχνονταν, έπεσε ένα κομμάτι του τείχους. Δηλαδή φανταστείτε τη μανία με την οποία πέθανε πάνω στα τείχη όλα αυτοί οι χιλιάδες στρατιώτες, που από τη δύναμή τους και από το βάρος τους, όπως χτυπήσανε πάνω στα τείχη, έπεσε ένα κομμάτι του τείχους. Και πήκανε μέσα. Και ξεχύθηκαν, ας πούμε, μέσα στο φρούριο. Αυτό γίνεται ακριβώς την κρίσιμη στιγμή. Θα έλεγες ότι ήταν, ας πούμε, κάτι σαν θεία πρόνοια, ε. Ναι. Ωραίος τρόπος για να αλώσεις τύχη, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς εκείνη τη στιγμή που είναι να σκοτωθούν και οι τέσσερις αυτοί. Και μάλλον ο Αβραίας έχει ήδη πεθάνει, άλλοι είναι τραυματισμένοι σοβαρά. Και ο Αλέξανδρος τον έχουν για νεκρό. Λοιπόν, από τη μανία τώρα που μπαίνουν μέσα, εννοείται ότι φάζουν τους πάντες. Δεμένοι ρουθούνοι. Καίνε και την πόλη και τα λοιπά, και βγάζουν τον Αλέξανδρο σε ασφαλές μέρος, λιπόθυμο, με το βέλος καρφωμένο στο στήθος του. Όταν συνέρχεται τώρα ο Αλέξανδρος, είναι εξαπλωμένος σε μια σκηνή, φανταστείτε, περικυκλωμένος από άντρες, οι οποίοι κλαίνε σαν παιδάκια. Και με τους γιατρούς από πάνω του, γιατί νομίζουν όλοι ότι σκοτώθηκε, ότι είναι τιμωθάνατος. Του πριονίζουν την ξύλινη άκρη του μεγάλου βέλους αυτού, για να μπορέσουν να του βγάλουν την πανοπλία. Και τότε είδανε ότι η αιχμή του βέλους αυτού ήταν αγκιστρωτή και δεν υπήρχε τρόπος να τη βγάλουν ακίνδυνα παρά μόνο, καταλαβαίνεις, κόβοντας περισσότερο τη σάρκα και έτσι να μεγαλώσουν την ίδια μεγάλη πληγή. Ναι. Ο γιατρός ήταν ο Κράτης, ίσως ο καλύτερος γιατρός της εκστρατείας και πολύ καλός φίλος του Αλεξάνδρου. Άρχισε να τον παρακαλάει να τους αφήσει να τον κρατάνε χειροπόδαρα
κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, θα του βγάλει το βέλος. Γιατί δεν χρησιμοποιούσαν αναισθητικό, ε. Γιατί η παραμικρή απότομη κίνηση μπορούσε να είναι μοιραία. Και ο Αλέξανδρος είναι κατεγραμμένο, του απάντησε, δεν είναι ανάγκη να κρατάτε έναν άντρα που ξέρει πολύ καλά να κρατιέται και από μόνος του. Και δεν τους άφησε να τον κρατάνε, ας πούμε. Και χωρίς αναισθητικό του κάνει την εγχείρηση έχοντας... Ήταν απίστευτος ο τύπος. Ναι. Λοιπόν, λιποθυμάει αρκετές φορές στο χειρουργείο και ξανασυνέρχεται και ενώ πάνε να το συγκρατήσουν, ας πούμε, πάλι αυτός φωνάζει αφήστε με. Και τέλος πάντων αρχίζει, το βγάζουν τελικά, αλλά μπαίνει σε μια φάση που παλεύει μεταξύ ζωής και θανάτου. Αυτό τώρα φανταστείτε ότι γίνεται σε μια σκηνή, σε ένα τιτάνιο κύριο στρατόπεδο, από όπου ξεκίνησε η εκστρατεία των Μαλών εναντίον των Μαλών, και έτσι εκεί διαδίδεται η φήμη ότι ο Αλέξανδρος πέθανε. Ναι. Τελικά, υπέκυψε τα τραύματα. Όλοι οι στρατιώτες πανικόβλητοι δεν ήξεραν ποιον να εμπιστευτούν. Τι έγινε τελικά. Απαρηγόρητοι όλοι για το χαμό του Αλεξάνδρου, που όλοι τον λάτρευαν, πέθανε στα απελπισία και ακουγόταν παντού σε όλο τον τόπο ένας τιτάνιος κλαθμός και οδυρμός. Οι διηγήσεις είναι ότι ακουγόταν τα κλάματά τους από χιλιόμετρα. Φανταστείτε δηλαδή έναν αμέτρητο στρατό να κλαίει. Τόσο πολύ τον αγαπούσαν. Ναι. Όταν τώρα άκουσε τα κλάματα αυτά ο Αλέξανδρος, συνήλθε και ρώτησε τι συμβαίνει και λέει είναι ο στρατός που νομίζει ότι πέθανε. Τότε λέει του ζητάει ο Αλέξανδρος, του φέρνει το άλογο του. Να πάει να συναντήσει τον στρατό, να σου πει εδώ είμαι, δεν πέθανα. Ο Κράτης όμως και οι άλλοι γιατροί του είπαν θα πεθάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα βήμα να κάνεις πέρα το κρεβάτι ας πούμε, αλλά αυτός δεν άκουγε κανέναν. Γονατιστός ο Κράτης τον παρακαλούσε, μάλιστα ξέρουμε, να τον αφήσει να τον μεταφέρουν σε ένα φορείο τουλάχιστον, να μην ανέβει στο άλογο. Ναι. Τότε ο Αλέξανδρος επειδή είχαν την ισορροπία του, ζήτησε να τον μεταφέρουν στο ποτάμι, και ένα ποτάμι εκεί δίπλα. Και από εκεί στο στρατόπεδο μέσω του ποταμού. Και τους είπαν να βάλουν το κρεβάτι στη γέφυρα του καραβιού και να πλέψουν δίπλα στην όχθη ώστε να τον βλέπουν όλοι. Αλλά όταν έφτασε στο στρατόπεδο, στο κύριο σώμα του στρατοπέδου, και ένα τεράστιο πλήθος στρατιωτών έτρεξε κάνοντας σεισμό προς την όχθη, ας πούμε, για να τον δουν, οι στρατιώτες νόμισαν ότι τους έφερναν το νεκρό σώμα του Αλέξανδρου για να το τιμήσουν. Και έπεσαν όλοι σε υστερία, σε φρενίτιδα. Και τότε ο Αλέξανδρος ανασηκώθηκε και σήκωσε το χέρι του για να τους χαιρετήσει. Και ποτέ, σας πληροφορώ, ένα απλό σήκωμα χεριού δεν είχε σκορπίσει τέτοια χαρά σε ένα τόσο μεγάλο πλήθος ανθρώπων όσο τότε. Ακούστηκε μια βροντερή ιαχή παντού και άρχισαν όλοι να τραγουδούν «Αλεξάνδρε, Αλεξάνδρε». Αυτός ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που τραγουδούσαν για αυτόν, επειδή τον είδαν ότι είναι καλά και ότι δεν είναι νεκρός, που αρνήθηκε να μπει στο φορείο, ζήτησε αυστηρά να του φέρουν το άλογό του, αρνούμενος να ακούσει οποιαδήποτε αντίρρηση κλπ. Και με μια μεγάλη προσπάθεια θέληση πραγματικά ανέβηκε στο άλογο, στάθηκε ίσως πάνω στη σέλα και παρόλο που πρέπει να ένιωθε και πολύ μεγάλο πόνο, κάλπασε αργά ανάμεσα από το τεράστιο αυτό πλήθος των στρατιωτών που άνοιγαν παντού, φανταστείτε, ένα μακρύ διάδρομο για να περάσει, ε! Δόξαζαν τον ηρωικό θεϊκό βασιλιά και σε όλη την κοιλάδα ακουγόταν πάλι το τραγούδι αυτό το «Αλέξανδρε, Αλέξανδρε». Το τέλος όταν έφτασε σε μια σκηνή, ας πούμε, κατέβηκε από το άλογο, πήγε στο κρεβάτι και χρειάστηκαν πολλές ώρες οι φίλοι του να τον πείσουν να τον αφήσουν τους στρατιώτες να τον αφήσουν να ξεκουραστεί. Και η πίστη του ακριβώς στη θεϊκή του γέννηση και στη θεϊκή του αποστολή είχε τονωθεί με αυτό το περιστατικό όσο ποτέ. Δηλαδή θεωρούσε ότι βρίσκεται σε θεϊκή αποστολή και δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να σταματήσει αυτή η αποστολή. Γιατί εξαρτάται από αυτόν. Και ότι ο ίδιος θα ήταν πάντα προστατευμένος. Και κατάφερε μάλιστα ο νέαρχος και ο κρατηρός, θυμάμαι που είχα διαβάσει ότι πέσανε δίπλα του και διαμαρτύρονταν για το γεγονός ότι είχε εκτεθεί τόσο παράτολμα σε όλη αυτή τη φάση που διηγήθηκε σε τόσο μεγάλο κίνδυνο. Και εκείνος θύμωσε μαζί τους και λέγοντας πως ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να επιζητεί τον κίνδυνο, διότι ο κίνδυνος σήμαινε την αύξηση της δόξας. Καλό αυτό. Ναι. Λοιπόν, και ένας βιωτός στρατηγός που βρισκόταν μπροστά τη στιγμή που όλοι οι εξωματικοί διαμαρτύρονταν για τη ρυψοκίνδυνη αυτή η κατάσταση, επέβαλε σιωπή σε όλους και απήγγειλε στον Αλέξανδρο ένα στίχο από μια τραγωδία του Εσχύλου, που έλεγε πως οι ήρωες που εκτελούν κατορθώματα μεγάλα πρέπει και να υποφέρουν. Και πρόσθεσε ο στρατηγός αυτός,
οι μεγάλοι ήρωες, Αλέξανδρε, έχουν την αποστολή να κάνουν μεγάλα κατορθώματα και γι' αυτό πρέπει να υποφέρουν και πολύ. Και ο Αλέξανδρος χάρηκε πάρα πολύ με αυτά τα λόγια, γιατί συνειδητοποιούσε ότι είχε γεννηθεί για να κάνει τα πιο μεγάλα κατορθώματα και να υποφέρει πολύ. Ναι. Ήταν ο μυστικός του προορισμός. Και έτσι λοιπόν ήταν έτοιμος να μην λογαριάσει κανένα βάσανο, κανένα κίνδυνο, κανένα αυτό για την θεϊκή αποστολή, που ήταν η θέληση των θεών, δηλαδή, να υποτάξει όλα τα έθνη της γης κάτω από μια αρχή που την είχε υποδείξει ο ουρανός σε αυτόν. Πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα της θεϊκής καταγωγής, που πίστευε ότι είχε και όλο αυτό που αφορά τη γενεαλογία, για να τρέχουμε κιόλας και με τον χρόνο, καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Ωραίο σημείο ακριβώς για να δείξουμε το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, άκουσε Βασίλη. Και συγγνώμη Παντελή, συγγνώμη, μην το ξεχάσω. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να το θέσω έτσι, έρχεται να κουμπώσει και με αυτό που κάποιοι συγγραφείς υποστήριξαν, ότι ο Αλέξανδρος και σε κάποια κείμενα λένε, ή σε κάποια έγγραφα της εποχής, ξέρω εγώ να το πω έτσι, κάπου λέει, έγραψε ότι δεν φοβάμαι, λέει, κανέναν και τίποτα πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Φοβάμαι αυτόν που έχω μέσα μου. Και πολλοί λένε ότι ήταν σαν να ζούσε κάποιος μέσα στον Αλέξανδρο, και αυτό το πράγμα τον έκανε να νιώθει ότι αυτό που είπες και πριν, ότι πρέπει να εκτελέσω μια θεϊκή αποστολή. Είμαι προορισμένος γι' αυτό, κάπως έτσι. Ναι. Κοίταξε να δεις. Όλο αυτό εδώ είναι πράγματα τα οποία πίστευε και ο ίδιος. Ο Αλέξανδρος ήταν πάρα πολύ μοιημένος μυστικιστικά, σε πολλά μυστήρια και σε πολλές ενδιαφέροντες μυστικιστικές γνώσεις. Και επιπλέον, μην ξεχνάτε ότι μεγάλωσε με την Ολυμπιάδα, η οποία ήταν σχεδόν μάγισσα. Ναι. Ήταν μοιημένη σε μυστήρια, ήταν μυστικίστρια πολύ κλπ. Και πίστευε ακράδαντα η Ολυμπιάδα ότι ο Αλέξανδρος είναι ο γιος του Άμωνος Διός, ο γιος του Δία. Και του τα είχε εμφυσίσει αυτά. Τώρα από την άλλη, να πούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με όλη αυτή την ιστορία με τον θεοποιημένο βασιλιά. Ναι. Ο Αλέξανδρος από ένα σημείο και μετά, από την αρχή το πιστεύει και το... αλλά από ένα σημείο και μετά, όλα τα γεγονότα που ακολουθούν κατά την εκστρατεία όλοι, τον πείθουν ότι σωστά το πιστεύει. Και από ένα σημείο και μετά, όταν είναι, επειδή οι Πέρσες έχουν συνηθίσει να προσκυνούν τους βασιλείς, θέλει οι Πέρσες να τον προσκυνούν ως Θεό. Και το κάνουνε. Mm-hmm. Πράγμα με το οποίο είχαν πρόβλημα οι δικοί του. Αλλά αυτό το κρατάω, αυτή την παρεδεσούλα, γιατί θα μας χρησιμεύσει μετά, όταν θα μιλήσουμε για τον θάνατό του. Έτσι λοιπόν, είναι από τους πρώτους μεγάλους θεοποιημένους βασιλείς. Θεωρείται Θεός. Τώρα, αυτός είναι ο λόγος που μετά, τον Αλέξανδρο ξεκινάει, που μετά οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες αυτόν κοπιάρουν και λένε ότι ο Αύγουστος Κέσαρας είναι Θεός. Ναι. Ξέρω εγώ, και πρέπει να τον λατρεύονται και του κάνουν αγάλματα και τον λατρεύουν ως Θεό. Του κάνουν θυσίες εν ζωή τώρα, όλοι οι Κέσαρες. Και μάλιστα αυτό το πράγμα το εκμεταλλεύτηκαν μέχρι σε σημείο παράνοιας, ας πούμε, ακόμη και οι τρελοί αυτοκράτορες. Σωστά. Ο Καλιγούλας, ο Νέρονας, ο Καρακάλας, αυτοί όλοι. Λοιπόν, ο Ηλιογάβαλος και ξέρω εγώ ποιος άλλος. Λοιπόν, έχουμε ακριβώς την ίδια φάση, γιατί αποκτάει ο Αλέξανδρος, είναι ο πρώτος Μεσσίας. Αποκτάει μια μεσσιανική αποστολή και είναι μια μεσσιανική φιγούρα. Όπως ακριβώς έχουμε την ιστορία του Ιησού, όπου ο Ιησούς είναι άνθρωπος. Mm-hmm. Είναι ένας Θεός, έτσι, ο Θεός ενσαρκωμένος σε άνθρωπο. Σωστά. Έχει δηλαδή μέσα του ο άνθρωπος Ιησούς τον Θεό Ιησού. Και όλη αυτή την ιστορία με το Άγιο Πνεύμα κλπ. Ναι. Η ίδια ακριβώς μυστικιστική πεποίθηση ή θρησκευτική πεποίθηση που υπάρχει για το πρόσωπο του Ιησού, ακριβώς η ίδια υπάρχει και για τον Αλέξανδρο, ο οποίος προηγείται της φάσης. Mm-hmm. Και αυτό συνδέεται άμεσα και με τους μυστικισμούς της εποχής, είναι άλλωστε και η καταγωγή της έννοιας της μετεμψύχωσης. Κακώς συγχαίουμε την μετενσάρκωση με την μετεμψύχωση. Η μετενσάρκωση είναι αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή αυτό το ότι μετεσαρκωνόμαστε. Η πεποίθηση ότι μετεσαρκωνόμαστε, ότι ξαναγεννιόμαστε δηλαδή και έχουμε πολλές ζωές. Μετεμψύχωση όμως σημαίνει την μετήκηση της ψυχής. Δηλαδή
να φύγει η δική μου ψυχή από το δικό μου σώμα και να μπει στο δικό σου. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις αυτό? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η original λοιπόν μυστικιστική πεποίθηση είναι αυτό, και επίσης αυτή είναι και η καταγωγή της ιστορίας με την έμπνευση, όπου στην ουσία πνευματοποιείται ένα «ον», δηλαδή μπαίνει ένα ανώτερο πνεύμα μέσα του, σε ένα «ον», είτε είναι ζώο είτε είναι άνθρωπος. Μάλιστα, οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι ιερείς μάλλον, των αρχαιοτάτων χρόνων, εμψυχώνανε έτσι τα αγάλματα. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο λόγος που υπήρχε μεγάλο σεβασμός στα αγάλματα, τα οποία υποτίθεται ότι μιλούσανε κιόλας. Δηλαδή φτιάχνανε έναν οίκο του Θεού. Αυτή είναι και η καταγωγή της αλχημίας, της φράσης που χρησιμοποιείται την αρχαιότητα, ο οίκος του Θεού. Ο οίκος του Θεού δεν είναι μόνο ο ναός, αλλά το άγαλμα του Θεού, το οποίο το κατασκευάζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο έτσι, ώστε να μην μπει ο Θεός σε κάποιον άνθρωπο, αλλά να μπει σε ένα ομοίωμα ανθρώπου, που αυτά, ξέρεις, έχουν επιβιώσει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, μέχρι και σήμερα, σε πρωτόγονες φάσεις έτσι μαγικές, όπως το βουντού, στο Mambo Witch που λέμε στην Σαντερία, στην Νότια Αμερική, όπου καταλαμβάνονται υποτίθεται από οντότητες ιέριες και χορεύουν κλπ. Είναι αυτές αρχαιότατες φάσεις. Και έτσι λοιπόν έχουμε πολύ αποδεκτή και από τον Αλέξανδρο, αλλά και από άλλους που είναι ψαγμένοι, την πεποίθηση ότι ο Αλέξανδρος ενσαρκώνει έναν θεό. Μάλιστα. Μάλλον φιλοξενεί μέσα του, ας πούμε, ένα πνεύμα ανώτερο. Αλλά καλοπροαίρετο όμως πνεύμα. Ναι. Έτσι. Καλοπροαίρετο. Που ουσιαστικά τον επέλεξε για να κάνει το καλό κατά κάποιο τρόπο. Ναι, τώρα, αυτά τώρα είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά ναι, βέβαια. Βασίλη, θέλει ειδική εκπομπή το ζήτημα αυτό, γενικώς. Αλλά πάμε λίγο στις δυναστείες, γιατί και εκεί πέρα συμμετέχει αυτό το πράγμα. Ο Αλέξανδρος είναι γιος του Φιλίππου και της Ολυμπιάδας. Η Ολυμπιάδα, να πούμε ότι έχω ακούσει στο παρελθόν, λέγανε ότι ήταν βασίλισσα των Ιλυρίων, καμία σχέση. Ήταν από την Ήπειρο, ήταν από το βασίλειο των Μολωσών. Mm-hmm. Από τους Μολωσούς αυτούς έχουν πάρει και το όνομα και τα σκυλιά, οι Μολωσοί, τα οποία τα είχαν αυτοί. Τα οποία ήταν επιμενικά. Λοιπόν, είναι από το βασίλειο των Μολωσών, λοιπόν, το οποίο είναι, ας πούμε, τώρα για να μην μπλέκουμε με την σύγκριση της αρχαίας γεωγραφίας με τη σύγχρονη, κατά προσέγγιση, ας πούμε, περίπου στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Ναι. Η Ολυμπιάδα, η οποία είναι, προσέξτε τώρα εδώ, δεν ήταν απλά με τους καβύρους που λένε κλπ. Πολύ πριν από αυτό, η Ολυμπιάδα ήταν η αίρια του μαντίου της Δοδόνης. Mm-hmm. Όπως ακριβώς είχαμε τις πυθίες, ήταν νεαρές κοπελίτσες έτσι και μετά, ας πούμε, μεγάλωναν βέβαια, αλλά ξεκινούσαν από πολύ νεαρές, έτσι ακριβώς και η Ολυμπιάδα ήταν η αίρια στο μαντίο της Δοδόνης. Ναι. Μετά ήταν μοιημένη μέχρι το ανώτερο επίπεδο στα βακχικά μυστήρια. Και λόγω αυτών των τέλος πάντων συστατικών επιστολών, ας το πούμε έτσι, γίνεται και η αίρια των καβύρων μυστηρίων, των καβύριων στη Σαμοθράκη, όπου γνωρίζει εκεί τον Φίλιππο. Μάλιστα. Και τον ερωτεύεται και ερωτεύονται, ας πούμε, και την παίρνει για γυναίκα του. Το όνομά της δεν ήταν Ολυμπιάδα, ήταν Μυρτάλη. Mm-hmm. Ολυμπιάδα την ονόμασε ο Φίλιππος προς τιμήν της, ας πούμε, για κάποια νίκη που έκανε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Λοιπόν, η Ολυμπιάδα τώρα... Αυτή εμφύσισε στον Αλέξανδρο, δηλαδή, αυτό το μυστικιστικό παραπόδι. Ακριβώς. Λοιπόν, δηλαδή είναι σαν να λέμε η πρώτη του δασκάλα είναι η μαμά του. Ναι. Που λέμε για τον Αριστοτέλη, για τον ένα και τον άλλον, ή για τον Τελαμόνα, τον οποίον τον αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, ας πούμε, ο οποίος ήταν ο στρατιωτικός του δάσκαλος, έτσι, Λοχίας και τα λοιπά, που είχε τα αλλά επειδή ήταν ο Τελαμόνας, ήταν της μυθολογίας, ήταν ο σύντροφος, ας πούμε, συμπολεμιστής του Ηρακλή, τον ταυτίζανε και με τον Ηρακλή και του είχαν το παρατσούκλι Ηρακλής. Κατάλαβα. Πολλούς δασκάλους. Και είχε και ένα δάσκαλο Λεωνίδα, νομίζω, που τον εκπαίδευσε στα Ο Λεωνίδας, ναι, ήταν ο Λυσίμαχος, ο Λεωνίδας, αυτοί όλοι, ας πούμε, ήταν
δάσκαλοι του, δεν είχε μόνο το Αριστοτέλη δηλαδή. Μάλιστα, ναι. Αλλά ο Λυσίμαχος και ο Λεωνίδας ήταν, του διδάσκαν και μαθηματικά και ξέρω εγώ και άλλα πράγματα. Ο Αριστοτέλης τον, όταν πιο μικρός. Μάλιστα. Ο Αριστοτέλης τον πήρε όταν ήταν λίγο μεγαλύτερο. Λοιπόν, και, αλλά η πρώτη δασκάλα ήταν η Ολυμπιάδα, η οποία τι του δίδασκε. Όλα τα μεταφυσικά και τα περίεργα. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ολυμπιάδα τώρα, από την, ήταν πριγκίπισσα βασίλισσα της δυναστείας των Εακιδών στην Ήπειρο. Ναι. Αυτοί οι Εακίδες ήταν μια δυναστεία ελληνική, η οποία προέρχονταν από τον Εακό που ήταν γιος του Δία, mm-hmm. ο Εακός. Επομένως, η δυναστεία της Ολυμπιάδος, η γενεαλογία της δηλαδή, έφτανε μέχρι το Δία. Ήταν απόγονος του Δία η Ολυμπιάδα. Μέσω της δυναστείας των Εακιδών. Και μάλιστα ήταν άμεσος απόγονος του Νεοπτόλεμου που ήταν γιος του Αχιλλέα. Ναι. Ένας από τους γιους του Αχιλλέα. Ήταν δηλαδή σαν να λέμε, ξέρω εγώ, τρισέγγονοι ας πούμε του Νεοπτόλεμου. Γι' αυτό το λόγο, τα ήξερε με λεπτομέρειες ο Αλέξανδρος αυτά και η Ολυμπιάδα, γι' αυτό το λόγο θεωρούσε πρόγονό του τον Αχιλλέα. Της Τρίας. Του Τροϊκού Πολέμου τον Αχιλλέα, έτσι. Της Ιλιάδος. Λοιπόν, επομένως από την Ολυμπιάδα είναι απόγονος του Αχιλλέα και απόγονος του Εακού που είναι γιος του Δία. Δηλαδή όταν του λέει η Ολυμπιάδα κάποια στιγμή ότι ξέρεις δεν είσαι γιος του Φίλιππα αλλά γιος του Άμμονος Διός, ήδη αυτοί πιστεύουν ότι προέρχονται από το Δία. Και λόγω της συγγένειας μάλιστα αυτής πηγαίνει ο Δίας με αυτούς. Mm-hmm. Δεν διαφέρει σε πολύ από ακόμα και σήμερα που έχουμε πεπιθήσεις. Δείτε για παράδειγμα μια σειρά του Spielberg, που είναι περί εξωγήνων απαγωγών, που λέγεται Taken. Εκεί θα δείτε όπως καταγράφεται πολύ ωραία μια πεποίθηση ουφολογική της εποχής μας, ότι αυτοί που απαγάγονται από τα πληρώματα αυτά των ιταμένων δίσκων, ας πούμε, απαγάγονται γενεαλογικώς. Δηλαδή απαγάγουν εσένα από μικρό, ξέρω εγώ, δεν τα θυμάσαι, μετά απαγάγουν το γιο σου, τον εγγονό σου κλπ. Έχει σχέση δηλαδή με τις γραμμές αίματος. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά σχετίζονται με πολύ αρχαία πράγματα. Γραμμές αίματος, δηλαδή βασιλικές. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως το βρίσκει δηλαδή κανείς. Το βρίσκει κανείς και στην άλλη πλευρά, την ελίτ που λέμε, που κυβερνά για τον κόσμο σήμερα και τους γαλαζοαίματους και τις πριγκιπικές και βασιλικές γραμμές. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλη συζήτηση. Θέλει μια ειδική εκπομπή αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Μπορούμε καλά να είμαστε και από τη στιγμή να την κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, για να μην την αδικήσουμε εδώ τώρα και πούμε πρόχειρα πράγματα, κατάλαβες. Ναι. Γιατί επειδή εμένα για να πω διάφορα με πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος και μπορεί οι ακροατές μας, ας πούμε, να κρίνουν από το πώς τα λέω βιαστικά, ας πούμε, ότι δεν έχω καλή γνώση πάνω στο ζήτημα. Κατάλαβα. Ενώ έχω πρόχειρα επειδή δεν έχω το χρόνο. Έχω πολλά να σας πω δηλαδή πάνω σε αυτά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πούμε όλα μαζί. Ούτε κρατάω κάτι για τον εαυτό μας. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι, για να τρέχουμε και να προλάβουμε, ναι, ναι. Είπες αρκετά και για το θέμα αυτό. Καταλαβαίνει ο κόσμος λοιπόν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε όλο αυτό το θέμα, να το πω έτσι πολύ απλά, με το ότι πίστευε ότι ήταν, θα λέγαμε, επιλεγμένος για κάτι και προορισμένος για κάτι με βάση τη θεϊκή του καταγωγή και τη γενεαλογία, όλη την οικογενειακή. Ναι. Οπότε, πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα, Βασίλη, μισό λεπτό. Ναι, για να πάμε και στο άλλο το θέμα που είναι πολύ σημαντικό που μου είπες ως ενότητα σήμερα. Ναι, ξέρω. Αλλά πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να αναφέρω οπωσδήποτε το εξής, γιατί δεν την ολοκλήρωσα. Ο Φίλιππος τώρα από τη μεριά του, ναι. Έτσι, και η μακεδονική δυναστεία που βασιλεύει στη Μακεδονία και είναι οι πάντες, το μεγάλο κομμάτι, είναι ναι. Αυτό που λέμε η αυλή, το κλάν που λένε στη Σκωτία. Είναι η δυναστεία των Αργαιαδών, οι οποίοι προέρχονται από το Άργος. Mm-hmm. Από τους Τιμενίδες του Άργους, και ο γενάρχης τους είναι ο Τίμενος, ο οποίος είναι τρισέγγονος του Ηρακλή, ο οποίος είναι επίσης γιος του Δία. Οπότε και αυτοί δηλαδή, στο ίδιο έχουμε, μήκος σχήματος. Δηλαδή έχουμε το Δία που κάνει τον Ηρακλή, ένα από τα εγγόνια του Ηρακλή είναι ο Τίμενος, ο οποίος ιδρύει την δυναστεία των Τιμενιδών στο Άργος, η οποία συνεχίζεται στην Μακεδονία ως δυναστεία των Αργιαδών, που είναι ο Φίλιππος. Ναι. Και έτσι λοιπόν πάλι και από τη μεριά του Φιλίππου καταλήγουμε στο Δία και στον Ηρακλή. Δηλαδή Ολυμπιάδα Αχιλλέας Ηρακλής, συγγνώμη, Ολυμπιάδα Αχιλλέας Δίας, Φίλιππος Ηρακλής Δία πάλι.
Επομένως έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, πώς το λένε, ένα μόσχευμα, ας πούμε, αυτών των δύο δυναστειών, καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα κάτι. Για ποιο λόγο εδώ υπάρχουν μεγάλα μυστικά σε αυτό εδώ και έχει μεγάλο παρασκήνιο αυτό το πράγμα που σας λέω. Γνωρίζουμε τόσα χρόνια τι μεγάλη συζήτηση γίνεται και τι μεγάλη αντιπαλότητα υπάρχει με τους βόρειους γείτονές μας, τους Σκοπιανούς, οι οποίοι φτάνουμε στις κουβέντες να υπερασπιζόμαστε την ελληνικότητα της Μακεδονίας, την ελληνικότητα του Αλεξάνδρου, την ελληνικότητα του Φιλίππου κλπ. Κλπ. Είναι άσχετοι όλοι τους. Και κανένας δεν συζητάει για αυτό το πράγμα. Ότι λένε ότι όχι, λέει, μιλούσαν ελληνικά, λέει, και αφού μιλούσαν ελληνικά ήταν Έλληνες. Ποια ελληνικά, αφού ήταν από το Άργος. Αφού όλη η δυναστεία του Φιλίππου και όλο το κλάν, όλη η φατρία που κυβερνούσε τη Μακεδονία και ο Αλέξανδρος συμπεριλαμβανομένου ήταν από τη δυναστεία του Άργους, Έλληνες. Και το ίδιο και η Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, αντίστοιχα επίσης από την ίδια δυναστεία ήταν και ο Πτολεμαίος, ο οποίος ήταν εταίρος του Αλεξάνδρου, επίσης μαθητής του στο Λύκειο, στην Μίεζα, στον Αριστοτέλη, στο Λύκειο, στη Μίεζα, στη σχολή του Αριστοτέλη, στο Αριστοτέλη επίσης, και από το πρωτοπαλίκαρά του και τους πρώτους στρατηγούς του, ας πούμε, στην εκστρατεία, ο Πτολεμαίος, ο οποίος αργότερα πηγαίνει στην Αίγυπτο και γίνεται φαραώς στη θέση του Αλεξάνδρου και αρχίζει η Πτολεμαϊκή δυναστεία της Αιγύπτου. Και λέμε για τον Ελληνισμό εξαιτίας της Πτολεμαϊκής δυναστείας με, ξέρω εγώ πώς είναι, 30 φαραώ, είχαν 50, από τους τελευταίους είναι η Κλεοπάτρα. Η Κλεοπάτρα είναι της Αιγύπτου, είναι απόγονος του Πτολεμαίου, mm-hmm. Ελληνίδα. Λοιπόν, και δεν λέμε λοιπόν ότι είναι ελληνική η δυναστεία της Αιγύπτου. Ναι, ότι είναι οι Έλληνες στην Αίγυπτο. Δεν είναι Έλληνες, Μακεδόνες είναι. Είναι μακεδονική η δυναστεία. Με την ίδια λογική. Σαφώς λοιπόν, εκεί γιατί δεν αμφισβητούμε, κανένας δεν αμφισβητεί ή οποιοδήποτε ότι είναι Έλληνες οι Μακεδόνες της Αιγύπτου. Από τον Πτολεμαίο. Και έτσι λοιπόν, είναι αναμφισβήτητη όχι μόνο η ελληνικότητα των Μακεδόνων και της Μακεδονίας, αλλά και του Αλεξάνδρου και του Φιλίππου και της Ολυμπιάδας και Ολωνών. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε σε φάση να συζητάμε περί ελληνικότητας των Μακεδόνων. Άλλωστε και η ίδια η λέξη Μακεδόνας προέρχεται από τον Όμηρο. Και είναι Μακεδνός. Τον Όμηρο σημαίνει τον ψηλό. Τον πολύ ψηλό. Λέγεται Μακεδνός. Και με την πάροδο των αιώνων κατέληξαν να λέγονται Μακεδνοί ή Ορεσίδιοι που ζούσαν στα ψηλά. Mm-hmm. Και έτσι λέγεται Μακεδονία επειδή είναι ορεινή. Αυτό είναι όλο. Αν αυτοί τώρα οι οποίοι θέλουν να οικειοποιηθούν, ας πούμε, λένε ότι υπάρχει γλώσσα μακεδονικά. Γλώσσα μακεδονικά και ότι είναι δικά τους, ότι είναι η γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ας πούμε, ή μια αρχαία γλώσσα. Ναι, στα μακεδονικά τι σημαίνει λοιπόν Μακεδονία. Που τους έχουμε δώσει τον όρο Μακεδονία αυτή τη στιγμή, βόρειος Μακεδονία στη χώρα τους. Τι σημαίνει στα μακεδονικά, στα οποία έχουν αυτοί που είναι σλάβικα, αυτά που λένε. Η ίδια η ονομασία της χώρας τους. Μακεδονία. Τι σημαίνει στα μακεδονικά. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ελληνικό. Σημαίνει τους Ορεσίδιους. Τους ψηλούς. Αντίστοιχα το όνομα Αλέξανδρος, το οποίο πήγανε και φτιάξανε και το άγαλμα του Αλεξάνδρου στα Σκόπια, τώρα το κατεβάσανε. Τι σημαίνει Αλέξανδρος στα μακεδονικά του. Αλέξανδρος σημαίνει ο πολεμιστής. Όπως λέμε Αλεξικέραυνο, Αλεξίσφαιρο, αυτός που αποθεί τους άνδρες. Πολεμάει τους άνδρες. Λοιπόν, είναι ελληνικά τα πάντα. Και έτσι λοιπόν είναι και ελληνικοί και ελληνικές και οι δυναστείες και απορώ πώς στις συζητήσεις που έχουν γίνει είτε από εδώ είτε από εκεί δεν είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να πει κανείς. Αφού είναι δυναστείες ελληνικές, Άργος και λοιπά και λοιπά με κατεγραμμένα είναι την είναι τα σύγχρονα συμφέροντα απλώς τα απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Mm. Λοιπόν, επίσης θα σας πω μετά και για τον τάφο της Ολυμπιάδος. Αλλά τέλος πάντων είναι συζητήσεις ωραίες αυτές. Καλά, εννοείται ότι είναι πολύ ωραίες, αλλά πρέπει να τρέχουμε με τον χρόνο, ναι. Εντάξει, ναι. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, δεν έχουμε. Έχουμε. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τώρα να σας πω, θέλω να κάνω κάτι. Αυτά εννοείται ότι εγώ δεν τα έχω ξανακούσει να συζητιούνται πουθενά. Η πρώτη φορά τα συζητάμε εδώ. Εννοείται. Αλλά κάτι το οποίο σίγουρα δεν έχει συζητηθεί. Είναι το crime story, ας το πούμε έτσι. Είναι detective story. Το crime story από τον Αλέξανδρο που λένε πάρα πολύ ότι δολοφονήθηκε μέχρι και τους απογόνους του που τους κυνήγησαν όλους. Λοιπόν, θα το βρείτε λοιπόν αυτό παντού ότι ο Αλέξανδρος δεν δολοφονήθηκε, πέθανε από πυρετό και ξέρω εγώ.
Και φυσικά γνωρίζονται όλη την άποψη που υπάρχει ότι όχι, τον δηλητηρίασαν. Ποιο είναι τώρα το crime story, να το κάνουμε λίγο ακαθακρίστη, να το κάνουμε σαν Holmes. Να σας πω εγώ όλα τα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι αποδεικνύουν πέρα πάσης αφιβολίας ότι ο Αλέξανδρος δηλητηριάστηκε. Mm-hmm. Και θα ακουστούν αυτά εδώ τώρα μαζεμένα ως επιχειρήματα detectivistica, ας το πούμε έτσι, για τη δολοφονία του Αλεξάνδρου. Για πρώτη φορά εγώ δεν ακούσει κανένα να τα συζητάει και δεν ξέρω και γιατί. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν το εξής. Πώς πεθαίνει ο Αλέξανδρος, η επίσημη εκδοχή. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάνανε κάποιες εινοποσίες σε ένα συμπόσιο, κάνανε τους κλασικούς ανταγωνισμούς που κάνανε ποιος θα πιει περισσότερο. Ο Αλέξανδρος έπινε πάντα πιο πολύ από όλους και δεν μεθούσε μάλιστα κιόλας πολύ. Κάνανε αυτές οι μέρες το κάνανε. Δηλαδή σαν να λέμε ένα πάρτι που κρατάει 3 μέρες, 5 μέρες. Λοιπόν, κάνανε λοιπόν αυτές τις συνωποσίες και όταν τις τελειώσαν τις συνωποσίες καταφτάνει εκεί κοντά στην Βαβυλώνα ο Μίδης, ένας παλιός παιδικός φίλος του Αλέξανδρου από τη Λάρισα, που έρχεται να τον βρει. Και χαίρεται ο Αλέξανδρος που είχε τον δει χρόνια και διατάσσει συμπόσιο προς τιμήν του. Και ενώ έχουν τελειώσει τις συνωποσίες όλες τις ενημερών, τις ξανά παραλαμβάνουν προς τιμήν του Μίδη αυτού νου. Ο οποίος είναι περίεργη προσωπικότητα που σκάει εκείνη τη στιγμή αυτός. Καθώς λοιπόν, ενώ ήταν μια χαρά ο Αλέξανδρος, αρχίζουν τις συνωποσίες με τον Μίδη, αρχίζει και δεν νιώθει καλά. Δεν ήταν οι εινοποσίες αυτές πιο υπερβολικές από άλλες που έκανε στο παρελθόν, ήταν πολύ πιο υπερβολικές. Και μάλιστα εν μέσω δύσκολων συνθήκων, μεταξύ μαχών και ιστορικών κτλ. Ενώ εδώ τώρα ήταν άνετος. Ξαφνικά λοιπόν σηκώνει πυρετό, υψηλό και αρρωσταίνει. Και τέλος πάντων μπαίνει σε μια αδιαθεσία μεγάλη, η οποία κρατάει κανένα εβδομάδα, 10 μέρες, κατά την οποία, ας πούμε, στην ουσία κυριολεκτικά λιώνει από τον πυρετό. Ναι. Και στο τέλος πεθαίνει. Μάλιστα, δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι θα πεθάνει, ότι η θέση σημαίνει να πεθάνει, και ο ίδιος το έχει καταλάβει και ζητάει να αποχαιρετήσει τους πάντες. Και είναι μια πολύ συγκινητική φάση, όπου παρελάβουν δίπλα από το κρεβάτι, το κρεβάτι του πόνου, ας το πούμε έτσι, του τιμωθάνατου Αλέξανδρου, όλος ο στρατός. Όλοι οι στρατηγοί, οι στρατιώτες, οι πάντες. Και περνούν και τον αποχαιρετούν. Σε μια τελετή που κρατάει ολόκληρη τη μέρα. Και στο τέλος υποκύπτει, πεθαίνει. Την ώρα που πεθαίνει, πέφτουν από πάνω του οι εταίροι, που είναι και στρατηγοί, ας πούμε, και βασιλικοί σωματοφύλακες κλπ. Και του λένε, εσύ πεθαίνεις τώρα, δεν ξέρω αυτό την αυτοκρατορία. Σε ποιον αφήνεις την αυτοκρατορία. Ποιος είναι ο διάδοχός. Το οποίο είναι παράξενη ερώτηση και θα σας πω μετά γιατί. Έχει μείνει στην ιστορία. Και λέει αυτός ψελίζοντας, έχει καταγραφεί, το κρατήστο. Που σημαίνει δηλαδή σε αυτόν που θα επικρατήσεις, τον ισχυρότερο. Αυτοί τώρα δεν ακούνε καλά και λένε ποιον λέει, τον κράτη, τον γιατρό, τον κρατερό, ένας από τους... Το στρατηγό κρατερό. Ήταν ο κρατερός. Ναι, ναι. Μήπως εννοεί τον κρατερό, όχι δεν λέει ο άλλος, είπε το κρατήστο, τον ισχυρότερο. Οπότε κάλλιστα αυτός θα μπορούσε να πει τον κρατερό, προσέξτε. Αλλά το καταγράφουν ότι είπε το κρατήστο. Δηλαδή, σαν να τους λέει δηλαδή, αλληλοσφαχτείτε και όποιος μείνει ζωντανός στο τέλος είναι ο ισχυρότερος, ας πούμε, που είναι αυτός που παίρνει την αυτοκρατορία. Σαν να τους βάζει μονομαχία, έτσι δεν είναι. Σωστά. Λοιπόν, πεθαίνει λοιπόν ο Αλέξανδρος και αρχίζει ο γνωστός πόλεμος των διαδόχων. Μια ίντρικα βυζαντινού επίπεδου, η οποία κρατάει 50 χρόνια. Την οποία μόνο για να τη συζητήσουμε θέλουμε 2 εκπομπές. Κατάλαβα. Λοιπόν, η οποία δομεί και όλο τον γνωστό κόσμο από τότε μέχρι το Βυζάντιο. Mm-hmm. Δηλαδή, εξαρτάται και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ακόμα από τους πολέμους αυτούς. Ναι. Λοιπόν, ως αλυσιδωτή αντίδραση, άμα τη δείτε ιστορικά. Εν πάση περιπτώσει, είναι λοιπόν διάφοροι με λίγα λόγια αδελφίνοι μετά, οι οποίοι πολεμούν μεταξύ τους, ας πούμε. Όλοι οι γνωστοί στρατηγοί. Αυτή είναι η επίσημη ιστορία. Προσέξτε τώρα τις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες είναι οι εξής. Ότι αφήνει πίσω του ο Αλέξανδρος στη Μακεδονία έναν αντιβασιλέα να κάθεται στο πόδι του, καθώς αυτός λείπει στις εκστρατείες. Αυτός ο αντιβασιλέας είναι ο Αντίπατρος. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Αντίπατρος αυτός είναι μια φεδρή προσωπικότητα. Δεν ξέρω γιατί άφησε αυτόν. Ίσως επειδή είχε κάποια σχέση με τον Φίλιππο, τέλος πάντων μεγαλύτερός του, τέλος πάντων τώρα είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, με τον οποίος όμως γίνεται ο χειρότερος εχθρός της Ολυμπιάδας. Γιατί η Ολυμπιάδα μένει πίσω στη Μακεδονία, έτσι.
Και η Ολυμπιάδα συνεχώς στέλνει γράμματα στον Αλέξανδρο και κατηγορεί τον αντίπατρο. Ότι κάνει συνωμοσία εναντίον σου εδώ αυτός, το παίζει βασιλιάς, δεν θα σε αφήσει να γυρίσει πίσω, φρόντισε να τον αλλάξεις κτλ. Είχαν μια έχθρα μεταξύ τους. Ο Αλέξανδρος όμως είχε μαζί του στην εκστρατεία, ίσως γι' αυτό το λόγο, τους δύο γιους του, τον Ιόλαο και τον Κάθανδρο. Mm-hmm. Όπου επειδή τους είχε μαζί του, τους είχε και λίγο σαν ομήρους. Δηλαδή άμα του έκανε κάτι ο αντίπατρος, ας πούμε, είχε μαζί τους γιους, τους καθάριζε άμα ήθελε. Και ήξερε λοιπόν ότι είχε αυτή την ασφαλιστική δικλίδα. Οπότε δεν έδινε σημασία μεγάλη στην μητέρα του, η οποία ήταν υπερπροστατευτική και η οποία ήταν και σε πολλές φάσεις την έβρισκε και λίγο αλαζονική, ας πούμε, ξέρω εγώ. Οπότε από αυτά που του έλεγε κάτω στα μισά, ας πούμε. Κάποια στιγμή όμως του έστειλε μια επιστολή ο αντίπατρος, διαμαρτυρόμενος για την Ολυμπιάδα, η μητέρα του. Ότι πώς του προκαλεί προβλήματα κτλ. Κτλ. Και έχουμε μια πολύ συγκινητική καταγραφή εδώ, διαβάζοντας αυτό το κατηγορητήριο του αντίπατρου στην επιστολή ο Αλέξανδρος για την Ολυμπιάδα που λέει ο αντίπατρος, τη διαβάζει και λέει μετά, τον καημένο τον αντίπατρο δεν γνωρίζει ότι ένα δάκρυ μόνο της μητέρας μου σβήνει χίλιες τέτοιες επιστολές. Το καημένο λέει τον αντίπατρο δεν γνωρίζει ότι ένα δάκρυ της μητέρας μου μόνο αρκεί για να σβήσει χίλιες τέτοιες επιστολές. Και από αυτό δείχνει, ας πούμε, το πόσο αγαπούσε πολύ την Ολυμπιάδα και πώς αυτός ο αντίπατρος, ας πούμε, θα έπρεπε να το γνωρίζει αυτό και να μην κατηγορεί την Ολυμπιάδα στον Αλέξανδρο. Mm-hmm. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο κολλητός, απαιδικός φίλος, στην ουσία δεύτερος Αλέξανδρος, έμπιστος απόλυτα του Αλεξάνδρου και ο μεγαλύτερος στρατηγός του και αρχηγός του στρατού, ο Ηφαιστείωνας. Ήταν ο Ηφαιστείωνας. Ναι. Λοιπόν, πώς πεθαίνει ο Ηφαιστείωνας? Ο Ηφαιστείωνας λοιπόν, Βασίλη, μερικούς μήνες, τώρα δεν θυμάμαι, 4 μήνες, 5 μήνες πριν από τη φάση αυτή που πεθαίνει ο Αλέξανδρος, τι κάνει ο Ηφαιστείωνας? Συμμετέχει σε μια εινοποσία μεγάλη. Mm-hmm. Στην εινοποσία αυτήν νιώθει αδιαθεσία, ανεβάζει υψηλό πυρετό, ο υψηλός πυρετός αυτός κρατάει μια εβδομάδα 10 μέρες και πεθαίνει. Το ίδιο ακριβώς με τον Αλέξανδρο. Ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, μερικούς μήνες πριν. Mm-hmm. Τώρα, ακριβώς καθώς γίνεται αυτό, ο Αλέξανδρος εννοείται ότι πέφτει σε μεγάλη θλίψη, ας πούμε, τον καίνε τον Ηφαιστείωνα. Εκεί την εποχή, ας πούμε, τους μεγάλους νεκρούς ήταν πιο τιμητικό να γίνει καύση του νεκρού. Γινόταν μεγαλύτερη τελετή, ξοδεύανε περισσότερα, τέλος πάντων δεν γινόταν απλή ταφή. Ναι. Γίνεται καύση λοιπόν του σώματος του Ηφαιστείωνα, θυσιάζει τους θεούς, μιλάμε τώρα για κόβει τα μαλλιά του, ήταν μεγάλη ιστορία που πέθανε ο Ηφαιστείωνας. Ήδη εκείνη την εποχή έχουν γίνει 2 συνωμοσίες εναντίον του Αλεξάνδρου. Η μία αποδεικνύεται ότι συμμετείχε ο γιος του Παρμενίωνα και εμπλέκεται του Παρμενίωνας, ο οποίος ήταν στρατηγός του Φιλίππου, τον είχε μαζί του ο Αλέξανδρος και τον εμπιστευόταν πάρα πολύ, και αποδεικνύεται ότι ο Παρμενίωνας γνώριζε την συνωμοσία του γιού του και τους καθαρίζουν. Και μετά γίνεται η συνωμοσία των λεγόμενων των βασιλικών παίδων. Δηλαδή το τάγμα των βασιλικών παίδων συμμετέχει σε συνωμοσία δολοφονίας του Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Και τους αποκαλύπτουν και αυτούς. Και τους εκτελούν. Που είναι αυτή η αμφιλεγόμενη ανηθυσία των βασιλικών παιδών, είναι εκείνο που το περιστατικό που σου είπα. Ναι, το είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αυτά, ή αν επειδή κάποιος από αυτούς μετά τους εκτέλεσαν για τη συνωμοσία. Οι συνωμοσίες αυτές γίνονται λίγο καιρό πιο πριν. Τώρα, στις συνωμοσίες αυτές δεν βγήκε ποτέ πόσοι ήταν αυτοί που συνωμότησαν. Μέσα σε αυτούς κατηγορήθηκε και ο Καλλισθένης, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά δεν αποδείχθηκε η συμμετοχή κάποιων από αυτούς τους οποίους και εκτελέσανε, αλλά δεν αποκαλύφθηκαν όλοι. Έτσι, την εκαθάρισή τους τώρα, την προστασία του Αλεξάνδρου και την εκτέλεσή τους την κάνει ο Ηφαιστείωνας. Αν υπήρχαν λοιπόν και άλλοι που συμμετείχαν στη συνωμοσία, είχαν κάθε λόγο και να φοβούνται τον Ηφαιστείωνα, αλλά και να θέλουν να τον εκδικηθούν, επειδή ήταν αυτός που σκότωσε τους συντρόφους του. Ναι. Έτσι, την ίδια εποχή γίνεται η προδοσία εναντίον του Αλεξάνδρου από τους στρατηγούς του και από τους εταίρους τους περισσότερους, οι οποίοι αρνούνται να τον ακολουθήσουν περαιτέρω. Φτάνει, μέχρι εδώ ήταν. Πού να πάμε, έχουμε γίνει πάπλωτοι, είμαστε βασιλιάδες όλοι μας βασιλείων της Ανατολής, έχουμε τους μεγαλύτερους θησαυρούς, να πάμε πίσω στη Μακεδονία να γλεντήσουμε τα πλούτη μας. Ναι, ναι, αυτό που του έλεγαν δηλαδή. Τώρα, ότι... ας πούμε, στην άκρη του κόσμου. Φτάνει πια να πολεμάμε, που του έλεγαν, έτσι. Ναι. Μπράβο.
Αρνούνται λοιπόν να τον ακολουθήσουν. Αυτό το πράγμα το θεωρεί προδοσία ο Αλέξανδρος. Τους κατηγορεί και τα λοιπά και μάλιστα είναι έτοιμος να τους καθαιρέσει όλους και αρχίζει να μοιράζει υψηλά αξιώματα στους Πέρσες αξιωματικούς. Και επιπλέον ήδη έχει γίνει που πάνω στο μεθύσι του είχε δολοφονήσει τον Κλήτο, ο οποίος, ο καυγάς με τον Κλήτο που ήταν ένας στους βασικούς εταίρους, εκεί την εποχή πάλι είχε γίνει, ήταν γιατί αρνούντανε, τον κριτήκαρε ας πούμε, επειδή ήθελε να τον προσκυνάνε, σαν Θεό. Και εκεί μαλώσανε ας πούμε, ξέρω εγώ, και πάνω στον καυγά τον σκότωσε ο Αλέξανδρος και μετά το μετάνιωσε βέβαια και ήταν μεγάλη θλίψη του ας πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι την ίδια εποχή. Τον προδίδουν λοιπόν και στο τέλος, βλέποντας ότι δίνει αξιώματα στους Πέρσες και ξέρω εγώ και τα λοιπά και ότι θα τους διώξει, ότι λέει, εντάξει, φύγετε τότε και πείτε στη Μακεδονία ότι εγκαταλείψαμε τον βασιλιά μας στους βαρβάρους. Ναι. Τους έλεγε. Mm-hmm. Και δεν τους μιλούσε. Και μετά αυτοί πανικοβλήθηκαν ότι θα χάσουν τα αξιώματά τους και λοιπά και πήγαν τους ζήσαν όλοι συγγνώμη. Ναι. Αλλά καταφέραν και τον πείσανε και είδε και αυτός αυτό δεν το κάνανε με την καρδιά τους, γι' αυτό και είπε δεν είναι η γη που πρέπει να κατακτηθεί αλλά οι καρδιές των ανθρώπων. Κατάφεραν και τον πείσανε ότι να γυρίσουν πίσω. Mm-hmm. Οπότε λέει εντάξει θα γυρίσουμε πίσω αλλά δεν θα σταματήσουμε. Αυτοί ήθελαν να πάνε κατευθείαν πίσω στη Μακεδονία. Θα κάνουμε εκστρατεία και θα πάρουμε την Αραβία γινών. Παρόλο που πικράθηκε πολύ ο Αλέξανδρος, καταφέρνουν και τον μεταπείθουν να επιστρέψουν πίσω. Ναι. Αυτοί θέλουν να επιστρέψουν απευθείας στη Μακεδονία κατευθείαν, αλλά αυτός λέει, τους ξεγελάει τελικά στο τέλος και λέει εντάξει θα γυρίσουμε πίσω, αλλά θα γυρίσουμε μέσω Αραβίας, να κατακτήσουμε και όλη την Αραβία. Ναι, ναι. Καινούργια εκστρατεία δηλαδή. Mm-hmm. Δηλαδή σαν να τους λέει εντάξει δεν θα κάνουμε εκστρατεία προς την άκρη του κόσμου, θα κάνουμε εκστρατεία στην επιστροφή. Θα ξαναπολεμήσετε δηλαδή. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα που διατάσσει την εκστρατεία προς την Αραβία και είναι έτοιμοι να φύγουν, γίνεται 3 μέρες πριν την δολοφονία του κατά την άποψή μου. Δηλαδή μετά από 3 μέρες είναι αυτή το περιστατικό με τις συνωποσίες. Mm-hmm. Έχει προηγηθεί όπως είπα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο ηφαιστείωνας. Mm-hmm. Που τον σκοτώνουν κατά την άποψή μου και τον ηφαιστείωνα. Γιατί, προσέξτε κάτι, θα κάνουμε το Sherlock Holmes. Οποιοςδήποτε θα σκότωνε τον Αλέξανδρο θα είχε πρόβλημα με τον ηφαιστείωνα. Τον φοβότουσαν. Κατάλαβα. Τον ηφαιστείωνα. Ήταν σαν να ήταν δεύτερος Αλέξανδρος. Κατάλαβα. Για να βγάλουν από τη μέση λοιπόν το να μείνει ο ηφαιστείωνα στο τέλος και να τους δημιουργήσει προβλήματα, καθαρίζουν πρώτα τον ηφαιστείωνα, ο οποίος ενδεχομένως θα προστάτευε και καλύτερα τον Αλέξανδρο αν υπήρχε, και μετά καθαρίζουν και τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αφού αποφασίζουν λοιπόν τη φάση αυτή να γυρίσουν πίσω, την ίδια ακριβώς στιγμή, λίγο καιρό πριν, διατάζει τον Κρατερό, που είναι ένας από τους βασικούς εταίρους και μαθητής του Αριστοτέλη από μικρή, αυτοί που ήταν από μικρή, οι τελείως έμπιστοι του, που ήταν και οι καλύτεροι μαθητές του Αριστοτέλη και οι πρώτοι εταίροι, ήταν ο Ηφαιστείωνας, ο Κρατερός, ο Νέαρχος, που ήταν ο Ναύαρχος των Κρίων, και ο Πτολεμαίος. Αυτοί οι 4 ήταν οι πιο έμπιστοι. Έτσι λοιπόν τι κάνει τότε λοιπόν. Προσέξτε εδώ, λεπτομέρεια σημαντικότατη. Διατάσσει τον Κρατερό να φύγει. Πράγμα το οποίο πρέπει να ήταν πολύ σημαντικό για να δεχτεί να φύγει ο Κρατερός από δίπλα του. Mm-hmm. Διατάζει τον Κρατερό να φύγει πριν γίνουν όλα αυτά με τις συνωποσίες και την δολοφονία, έτσι. Λίγο καιρό πριν. Και να πάρει τους παλέμαχους όλους, τους βετεράνους σαν να λέμε, και να τους επιστρέψει στη Μακεδονία με τη δέσμευση να στρατευτούν όλοι οι γη τους και να τους φέρει πίσω τους γιους. Και φεύγει λοιπόν με ένα τεράστιο στράτευμα παλεμάχων, βετεράνων, ο Κρατερός, και κάνει όλη την διαδρομή για να γυρίσει πίσω στη Μακεδονία και του δίνει την μυστική διαταγή του Κρατερού να καταλύσει τη βασιλεία του αντίπατρου και να αναλάβει την αντιβασιλεία της Μακεδονίας ο Κρατερός. Δηλαδή η αποστολή του Κρατερού ήταν, η πρόφαση για να μην καρφωθούνε ήταν ότι επιστρέφει, ηγείται της επιστροφής των παλεμάχων, mm-hmm. των βετεράνων, τους επιστρέφει στη Μακεδονία, αλλά με το που φτάνει καταλύει την αντιβασιλεία του αντίπατρου και αναλαμβάνει αυτός αντιβασιλεία της Μακεδονίας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο το γνώριζε και η Ολυμπιάδα. Ο Κρατερός τώρα έχει φύγει, κάνει την διαδρομή με τους παλέμαχους και όταν είναι στην Κιλικία, κοντά στην Τουρκία τη σημερινή, όταν είναι στην Κιλικία, μαθαίνει για το θάνατο του Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόφτασε να φτάσει στη Μακεδονία και να καταλύσει τον αντίπατρο ο Κρατερός. Στο διαδρομή σκοτώνουν τον Αλέξανδρο. Γιατί ίσως το πήρανε και πρέφα, δεν ξέρω.
το βάζω σαν μια υπόθεση. Τώρα, προσέξτε μια λεπτομέρεια τώρα. Είπα ότι είχε μαζί του τους δύο γιους του αντιπάτρου. Ναι. Τον Κάσανδρο και τον Ιόλαο. Τι ήταν αυτοί τώρα? Ο Κάσανδρος ήταν στρατηγός και ένας από τους εταίρους. Ο Ιόλαος ήταν ο Ινοχώος. Mm-hmm. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν μια ειδική τέχνη, η Ινοχωία, στην αρχαιότητα, το πώς θα πρέπει να φτιάχνετε το κρασί, πώς να σερβίρετε, τα πάντα. Ο επικεφαλής Ινοχώος ήταν ο Ιόλαος, που ήταν ένας από τους δύο γιους του αντίπατρου. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτός που έβαζε το κρασί το οποίο αρρώστησε τον Αλέξανδρο και πέθανε, ήταν ο Ιόλαος. Τώρα, καθώς πεθαίνει τώρα ο Αλέξανδρος, θα σας πω τώρα τις δύο καταλήξεις, η μία με τον Κρατερό και η άλλη με τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Λοιπόν, καθώς λοιπόν τώρα πεθαίνει ο Αλέξανδρος, γίνεται η λεγόμενη σύσκεψη, το συνέδριο που κάνουν οι επίγονοι στην Βαβυλώνα, και αποφασίζουν λοιπόν και κάνουν προσωρινό επικεφαλή, ας πούμε, της αυτοκρατορίας και των εταίρων, τον στρατηγό Περδίκα, ο οποίος επίσης ήταν αρκετά καλή μορφή, επίσης έμπιστος του Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Και σαν προσωρινό βασιλιά θεωρούν έναν ετεροθαλή αδελφό του Αλεξάνδρου, γιο του Φίλιππου επίσης, ο οποίος ήταν καθυστερημένος όμως. Μάλιστα. Και τον ξέραν ότι ήταν τυπικό αυτό. Τώρα, κανονικά η διαδοχή του Αλεξάνδρου ήταν η γη του. Είχε δύο γιους ο Αλέξανδρος. Από τη Ροξάνη και από μία ακόμα. Μπράβο. Λοιπόν, ο ένας ήταν ο Αλέξανδρος ο τέταρτος της Ροξάνης. Με τη Ροξάνη. Το όνομά της σημαίνει, αυτή ήταν εποχή από τη Βακτριανή, το όνομά της στη γλώσσα της σημαίνει αστέρι. Ήταν το αστέρι του η Ροξάνη, ο μεγάλος του έρωτας. Λοιπόν, με αυτήν λοιπόν, την οποία παντρεύτηκε κανονικά, είχε τον Αλέξανδρο τον τέταρτο, ο οποίος, για να καταλάβεις, γεννιέται με το θάνατο του Αλεξάνδρου. Δηλαδή είναι έγκυος επιπλέον την ίδια εποχή, πολλές συμπτώσεις μαζεμένες, είναι έγκυος η Ροξάνη τον Αλέξανδρο τον τέταρτο. Mm-hmm. Ο οποίος ο Αλέξανδρος γεννιέται λίγο μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου. Ναι. Και είναι ο διάδοχος του, το μωρό αυτό. Και ακόμα ένα γιο, τον Ηρακλή, από την Βαρσίνη, που ήταν πριγκίπισσα των Περσών. Mm-hmm. Την οποία δεν την είχε παντρευτεί κανονικά, αλλά είχε κανονικό γιο μαζί του, τον Ηρακλή, ο οποίος ήταν ήδη 10 χρονών, ξέρω εγώ. Επομένως, ένας από τους δύο είναι ο νόμιμος διάδοχος στη βασιλεία του Αλεξάνδρου. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Ο Περδίκας, αφού μένει το σώμα του, το βάζουν σε μέλι για να διατηρηθεί, και τελικά το ταρχεύουν τον Αλεξάνδρο, μένει κάνα χρόνο και κάτι στη Βαβυλώνα, και έπειτα αποφασίζουν να στείλουν το σώμα του στη Μακεδονία. Το παίρνει ο Περδίκας, αλλά ο Πτολεμαίος έχει ήδη πάει στην Αίγυπτο και έχει αναλάβει φαραώ της Αιγύπτου και έχουν μοιράσει τα βασίλεια, και ο Πτολεμαίος έχει πάρει την Αίγυπτο. Μα προφανέστατα, σε συνεννόηση με τον Περδίκα, παρεμβαίνει στη διαδρομή ο Πτολεμαίος και παίρνει το σώμα του Αλέξανδρου και το πηγαίνει στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα γι' αυτό μετά που θα πούμε για τον τάφο. Ολοκληρώνω το crime story. Στη φάση λοιπόν αυτή, ο Κάσανδρος αρχίζει και σκοτώνει τους πάντες. Αυτός ήταν μια δελειρή μορφή, πραγματικά ένας άνθρωπος της μοίρας από την ανάποδη, μια σκοτεινή κατάσταση, στην οποία ο Κάσανδρος λοιπόν αρχίζει και πολεμάει με τους άλλους εταίρους, σκοτώνει άλλους εταίρους και επίσης κατευθείαν σκοτώνει την Ροξάνη, τον Αλέξανδρο τον τέταρτο τον μωρό, την Βαρσίνη και τον Ηρακλή. Τους γιους δηλαδή και τις γυναίκες του Αλέξανδρου. Και σκοτώνει και την Ολυμπιάδα, ναι, ο Κάσανδρος. Για να πούμε σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα, ο Αλέξανδρος ο τέταρτος, το μωρό, ήταν ο τελευταίος απόγονος του Δία που ξέρουμε. Γενεαλογικά. Μάλιστα, κατάλαβα. Τον οποίο σκοτώνει αυτό το άτομο ο Κάσανδρος, τον οποίον κακώς τον έχουν τιμήσει τόσο πολύ και του έχουν δώσει τοπονύμια εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Ήτανε επέσχυτος. Τώρα, λίγο καιρό μετά, πώς σκοτώνει τη Ροξάνη και τον Αλέξανδρο IV? Με δηλητηρίαση, με δηλητήριο. Πώς σκοτώνει τη Βαρσίνη και τον Ηρακλή? Με δηλητηρίαση, με δηλητήριο. Και τελικά σκοτώνει και την Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Και όχι μόνο ότι μετά σκοτώνουν και την Κλεοπάτρα, η οποία είναι αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κόρη της Ολυμπιάδος επίσης.
Και από αυτή την Κλεοπάτρα παίρνει και το όνομά της η Κλεοπάτρα η άλλη. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη Κλεοπάτρα. Και επιπλέον ο Κάσανδρος εκβιαστικά στην ουσία παντρεύεται την Θεσσαλονίκη, που είναι ετεροθαλής αδελφή του Αλεξάνδρου, και προς τιμήν της υποτίθεται ονομάζει τη Θεσσαλονίκη, εδώ την πόλη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κάσανδρος λοιπόν, ο οποίος είναι γιος του Αντίπατρου, που ο αδελφός του ήταν ο Ιόλαος, ο Ινοχώος. Επομένως, κοιτάξτε λοιπόν πώς πεθαίνει ο ηφαιστείωνας, την ίδια εποχή τώρα αυτά. Πώς τον προδίδουν, πώς έχουν προηγηθεί οι συνωμοσίες δολοφονίας του. Πώς δεν τον ακολουθούν, πώς αυτός αποφασίζει να κάνουν και άλλη εκστρατεία. Τρεις μέρες πριν ξεκινήσει mm-hmm. η εκστρατεία, γίνεται η ιστορία αυτή με τη δολοφονία. Πώς μετά τον δηλητηριάζουν, ακριβώς όπως δηλητηριάσανε κατά την άποψή μου και τον ηφαιστείωνα, και μετά τον δηλητηριάζουν και τη Ροξάνη και τον Αλέξανδρο IV και τον Βαρσίνη και τον Ηρακλή, σκοτώνουν και την Ολυμπιάδα, με την οποία είχε την εχθρότητα ο Αντίπατρος, ο πατέρας του Κάσανδρου. Ναι. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, άμα το δείτε, και πολλά άλλα μπορώ να σας πω, αλλά νομίζω αυτά αρκούνε, είναι ξεκάθαρο λοιπόν, αν το δείτε σαν ένα απλό crime story, είναι ξεκάθαρο ποιος θέλει και τι συμβαίνει με τα στοιχεία. Δεν έχει ξανασυζητηθεί ποτέ από κανέναν, είναι ολοφάνερο, δεν είναι? Ναι, βέβαια. Είναι ολοφάνερο. Μας ξεδίπλωσε σε ένα κουβάρι άγνωστο. Ακριβώς. Ο κρατερός τώρα που φτάνει κάποια στιγμή στη Μακεδονία, που είχε αποστολή να αντικαταστήσει τον Αντίπατρο, δεν το κάνει τελικά. Γιατί με το που φτάνει, γίνεται πόλεμος με τους Αθηναίους. Γιατί γίνεται πόλεμος με τους Αθηναίους? Διότι έχει κάποια παράξενη συμφωνία, την οποία δεν γνώριζε ο Αλέξανδρος, με τους Αθηναίους ο Αντίπατρος, την οποία οι Αθηναίοι την αποκαλύπτουν και λένε ότι την αθέτησε τη συμφωνία του και στρέφονται εναντίον του. Ναι. Ταυτόχρονα την ίδια εποχή, ακριβώς τις ίδιες μέρες, βγάζουν καταδίκη σε θάνατο στον Αριστοτέλη. Ήδη χρόνια πιο πριν έχουν σκοτώσει πάλι δολοφόνοι τον Φίλιππο. Καταδικάζουν σε θάνατο. Και επομένως, καταλαβαίνετε, με το πεθαίνει κατευθείαν την ίδια εποχή, τις ίδιες μέρες, ο ηφαιστείωνας, ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης, η Βαρσίνη, η Ροξάνη, οι δύο γη του, η Ολυμπιάδα, όλους μαζί, τους καθαρίζουν μαζί όλους. Mm-hmm. Είναι ολοφάνερο ότι ήταν συνωμοσία και ότι ήταν δολοφονία η φάση. Μάλιστα. Και μάλιστα η εχθρότητα αυτή που υπήρχε από τότε συνεχίζει μέχρι σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει ιερατείο της εποχής, αδελφότητες, δεν ξέρω πώς να το πω, οι οποίες νιώθουν κάποια συγγένεια μέχρι σήμερα. Εφαρμόζουν την ίδια γραμμή. Θεωρούν τον Αλέξανδρο κατακτητή των Αθηνών και δεν τον τιμούν στην Αθήνα. Μόνο πρόσφατα βάλανε ένα αγαλματάκι που είχαμε τόσα καιρό προβλήματα με τους Σκοπιανούς κλπ. Και δεν υπήρχε ένα άγαλμα του Αλεξάνδρου στην Αθήνα. Ούτε καμία αναφορά πουθενά. Είναι τόσο μεγάλο θέμα ο Αλέξανδρος για όλους αυτούς, για ένα εκατομμύριο λόγους. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ούτε ένα, τουλάχιστον μέχρι την τελευταία φορά που το κοίταξα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή μιλάω και αλλάξει. Ούτε ένα πανεπιστημιακό σύγγραμμα για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ούτε ένα. Μάλιστα, γνωρίζοντας και πώς σκέφτονται οι πανεπιστημιακοί, και επειδή γνωρίζω πάρα πολλούς πανεπιστημιακούς, έχω φίλους πολύ καλούς, καθηγητές, γνωρίζω και πώς λειτουργούν, και μόνο που δεν υπάρχει ένα, αν ένας έγραφε ένα πανεπιστημιακό σύγγραμμα για τον Αλέξανδρο, θα ήταν, υπήρχε μόνο το δικό του, θα πριν τη δόξα. Θα ήταν μόνο αυτού. Και παρόλα αυτά πάλι δεν το κάνουν. Γιατί γνωρίζουν ότι θα μπουν στη μαύρη λίστα, άμα γράψουν ένα σύγγραμμα για τον Μέγα Αλέξανδρο. Και γι' αυτό τον λόγο οτιδήποτε ξέρουμε από συγγράμματα πανεπιστημιακά είναι όλα Γερμανών. Όντως, ξένοι έχουν γράψει πολλά από τα οποία γνωρίζουμε. Άγγλων και Γερμανών τα περισσότερα. Και αναλύσεις και άλλα. Να. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι λέω. Υπάρχει ένα άγαλμα του Αριστοτέλους στην Αθήνα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μια μικρή προτομή μέσα στην Ακαδημία Αθηνών. Την οποία σαν να τη βάλαμε το ζόρι. Έχω να παίξω τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη, ας πούμε, θα μπορούσα να βάλω και τον Αριστοτέλη κάπου. Τώρα έχουμε μια πρωτομίτσα μέσα στην αίθουσα. Λοιπόν, δεν υπάρχει πουθενά, δεν τιμάται ο Αριστοτέλης στην Αθήνα. Λοιπόν, Παντελή. Και ακόμα και στην πλατεία Αριστοτέλους το άγαλμα που έχουν στη Θεσσαλονίκη το βάλανε τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε άλλα 5 λεπτά. Οκ. Okay. Τώρα, για τον τάφο του Αλέξανδρου να πούμε δύο λόγια. Ναι. Το οποίο είναι μεγάλο μυστήριο, σηκώνει εκπομπή από μόνος έτσι κι αλλιώς. Τελικά με την Αμφίπολη τι γίνεται, ποια είναι η δική σου όχι άποψη, θα πω, γιατί δεν χωράει άποψη σε αυτά τα θέματα. Πού έχεις καταλήξει για την Αμφίπολη? Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι όντως ο Αλέξανδρος εκεί ή όχι? Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι. Σε καμία περίπτωση είναι αστιότητα αυτή που το λένε ότι είναι στην Αμφίπολη ο Αλέξανδρος. Και εσύ λες ότι μπορεί να είναι πού ο Αλέξανδρος, να έχει σχέση με τη Σουβαλτζή? Ο Αλέξανδρος είναι 100% στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια, μάλιστα. Είναι στην Αλεξάνδρεια, εκτός αν αρχίσουμε να λέμε
Κατάλαβες, science fiction πράγματα. Γιατί έχουν ακουστεί και... Εγώ μπορώ να σας πω ότι θυμάμαι... ξέρω εγώ στην Κούφια Γη, ας πούμε, παράδειγμα, τον Άρη. Θυμάμαι το να έμεινε στο Καργάκο, αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος πάντων και άλλους, που έλεγαν ότι η Ολυμπιάδα τον ήθελε τον Αλέξανδρο, ακόμα και νεκρό κοντά της. Τα πέστα ίσως... μας, σας λέω, ξεκίνησε να τον γυρίσουν το σώμα στην Μακεδονία, αλλά δεν είχαν ήδη καθαρίσει την Ολυμπιάδα. Οπότε στην Αμφίπολη ποιος μπορεί να είναι? Γιατί στην Τούμπα, στο Μακρύγιαλο, που το γνωρίζουν ότι είναι η Ολυμπιάδα μέσα, ο τάφος της, γιατί δεν τον ανασκάπτουνε? Γιατί ο τάφος της Ολυμπιάδας είναι μια τούμπα στο Μακρύγιαλο της Πιερίας. Η οποία, σας το λέω εγώ, πρώτη φορά ακούγεται, είναι γνωστό, το ξέρουν και δεν πάνε αντί να τον ανασκάψουν. Όπως δεν ανασκάπτουνε και τίποτα. Τίποτα. Και την Αμφίπολη, βλέπετε, την έχουν κουκουλώσει την ιστορία. Στην Αμφίπολη τι λες ότι... Η Αμφίπολη είναι ένα τιτάνιο μνημείο. Έχουν βρει εκεί κάποιους σκελετούς, ας πούμε. Επειδή οι σκελετοί είναι θαμμένοι σε ένα κουτί, κυβωτιόσχημο τάφο. Αλλά εδώ μας λένε ότι αν έχεις ένα ορθογώνιο, είναι μια γωνιούλα αυτό που μας έχουν πει για την Αμφίπολη. Τέλος πάντων, είναι ένα τιτάνιο μνημείο, το οποίο δεν φαίνεται να είναι για αυτούς τους σκελετούς που βρήκαν εκεί σε ένα μικρό ταφουλάκο μέσα, γιατί δεν έχει την αντίστοιχη έγκλη. Προφανώς αυτοί οι σκελετοί είναι μεταγενέστεροι. Δηλαδή, οπότε στην Αμφίπολη ποιος μπορεί να είναι, τι μπορεί να είναι αυτό? Κοίταξε, υπάρχουν για μένα, εγώ δεν είμαι ειδικός, στο αρχαιολόγο, στο ιστορικό. Ναι, τι θέλω την άποψη. Μια άποψη έχω κι εγώ. Ναι. Η άποψή μου εμένα είναι ότι είναι ένα ταφικό μεγάλο μνημείο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, καινοτάφιο εννοείται, το οποίο ακριβώς επειδή είναι καινοτάφιο, το χρησιμοποίησαν μετά για τάφους αλωνών αργότερα, αλλά η αρχική του προέλευση πρέπει να είναι ένα μεγάλο καινοτάφιο για τον ηφαιστείωνα. Είναι για μένα η καλύτερη άποψη. Από την άλλη, θα μπορούσε να είναι επίσης μνημείο για τον Νέαρχο, ο οποίος καταγόταν από την Αμφίπολη και μάλιστα και ο στόλος, ο μικρός στόλος με τον οποίο ξεκίνησε από την Αμφίπολη, την εκστρατεία. Οπότε είναι για μένα, σχετίζεται ή με τον Νέαρχο ή με τον ηφαιστείωνα. Και με τον Αλέξανδρο ούτε να το συζητάτε, δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο, η παραμικρή ένδειξη. Γι' αυτό και δεν θα ήταν εκεί, θα ήταν στις Αιγαίες ο τάφος του. Στην Βεργίνα, στις Αιγαίες, στην Πέλα. Δηλαδή δεν θα ήταν στην Αμφίπολη ο τάφος του Αλεξάνδρου με καμία κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, και κατά πάσα, και επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η θεωρία η αρχαιολογική, δεν είναι 100% σίγουρο, αλλά πολλοί το πιστεύουν, ότι εκεί στον τάφο του Φιλίππου έχουν βρει και τον τάφο του μωρού, του Αλεξάνδρου του Τέταρτου, που τον θάψαν εκεί. Βέβαια, αυτό θα σήμαινε ότι θα θάβανε και τη μητέρα του εκεί, τη Ροξάνη, η οποία αγνοείται. Λοιπόν, όπως σας είπα, παίρνει λοιπόν τον Οπτολεμαίος, παρεμβαίνει στην πορεία καθώς τον γυρνάνε στη Μακεδονία τον Αλέξανδρο, μέσα σε μέλη, μάλλον σε συνεννόηση με τον Περδίκα, ίσως γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα καταλήξει σε μνημείο εκεί, αλλά θα του κάνουν κάτι του σώματο. Γιατί είναι εν μέσω συνωμοσιών αυτά τώρα και πολέμων. Έτσι λοιπόν ο Περδίκας κάνει τη μεταφορά, γιατί έτσι έχει συνεννοηθεί με τους υπόλοιπους εκεί στο συνέδριο της Βαβυλώνας. Αλλά παρεμβαίνει ο Πτολεμαίος, αλλά δεν τον απαγάγει ο Πτολεμαίος τον Αλέξανδρο. Και τον πηγαίνει στην Αίγυπτο το σώμα. Εκεί ολοκληρώνουν τις ταρικεύσεις οι ειδικοί. Στην αρχή λένε ότι τον είχαν στη Μέμφυδα και μετά στην Αλεξάνδρεια. Οι άλλοι λένε ότι τον πήγαν κατευθείαν στην Αλεξάνδρεια. Εκεί λοιπόν στην Αλεξάνδρεια είναι ο Πτολεμαίος ο μεγάλος φαραώ της Αιγύπτου πλέον και αρχίζει την Πτολεμαϊκή δυναστεία. Μάλιστα το γεγονός ότι έχει μαζί του το νεκρό σώμα του Αλεξάνδρου του δείχνει και μεγάλη ισχυρή δύναμη. Ότι έχει μαζί του τον Αλέξανδρο, καταλαβαίνει. Ο οποίος ήταν ο original φαραώ της Αιγύπτου. Οπότε είναι αδιαφυσβήτητος ηγέτης της Αιγύπτου και φαραώ. Και σας θυμίζω ότι ο Πτολεμαίος είναι που κατασκευάζει και το φάρο της Αλεξάνδρειας, που είναι ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, και τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Σημαντικότατα. Έτσι, το οποίο ήταν επιθυμία του Αλεξάνδρου να κατασκευαστεί μια βιβλιοθήκη κάπου σε μια Αλεξάνδρεια, δεν είχε αποφασίσει σε ποια, αλλά κατάλαβα. Τελικά το έκανε ο Πτολεμαίος, είναι αυτήν που θα συγκεντρώσει όλη τη γνώση κλπ. Παντελή. Μάλιστα. Κλείσε με αυτό. Εκεί, τι λες? Κλείσε με αυτό, ναι. Ναι. Με δύο λόγια ακόμα, δεν θέλω δύο λεπτά μισό λεπτό να μου δώσει για να μην το αφήσουμε έτσι να κρέμεται. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν παιδιά στην Αλεξάνδρεια κάνουν τάφο μεγάλο για τον Αλέξανδρο, τον οποίον τάφο αυτόν, όπου ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς ήταν, γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες γιατί αρχίζουν και τον επισκέπτονται αργότερα όλοι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Μάλιστα γνωρίζουμε ότι
πήγε εκεί πέρα ο Οκταβιανός, ο λεγόμενος Αύγουστος, ο οποίος σκύβοντας πάνω από τον Αλέξανδρο για να τον φιλήσει και να τον αγγίξει, έσπασε τη μύτη της μούμιας. Μάλιστα. Του σπάσε τη μύτη κατά λάθος. Έχουμε τέτοιες λεπτομέρειες. Ο Καρακάλας, ο οποίος πηγαίνει, αυτοκράτορας Ρωμαίος επίσης, ο οποίος πηγαίνει μετά Χριστόν τώρα, έτσι, ο οποίος πηγαίνει στην, να προσκυνήσει επίσης τον τάφο του Αλεξάνδρου, είναι προσκύνημα δηλαδή, γνωστό επί αιώνες, ο τάφος στην Αλεξάνδρεια. Του αφήνει και όλα του τα βασιλικά ενδύματα, τις πανοπλίες του, τα αυτά κτλ. Και το θεωρεί το μεγαλύτερο γεγονός της ζωής, ότι είδε τον Αλέξανδρο. Και ο Καρακάλας είναι η τελευταία αυτή που έχουμε, που είναι εκεί γύρω στο 200 κάτι μετά Χριστόν. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες εικονογραφήσεις του Όσιου Σισόη. Αυτός ο Σισόης είναι μεγάλη ιστορία, τον έχω χρησιμοποιήσει σε ένα κείμενό μου, στο βιβλίο μου «Κρυφός Κόσμος», η αδελφότητα του ύπνου. Ταυτίζεται με όλη αυτή την ιστορία με αυτούς που κοιμούνται και θα ξυπνήσουν και θα επανέλθουν. Κάτι σαν τον μαρμαρωμένο βασιλιά δηλαδή. Κλπ. Τέλος πάντων, είναι κάτι σαν τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Ναι, μεγάλη μυστικιστική ιστορία τέτοια που ταυτίζεται, που έχει ξεκινήσει από αυτόν εδώ τον Σισόη, που είναι ένας Όσιος. Έχουμε λοιπόν αγιογραφίες πολλές στα Μετέωρα, στο Άγιο Όρος, αλλού και στο εξωτερικό, οι οποίες δείχνουν τον Σισόη να είναι πάνω από τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να κλαίει. Ναι. Υπομορφή αγιογραφίας. Και αυτό είναι γύρω στο 400 ο Σισόης. Είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε δηλαδή. Ο Καρακάλας 200 τόσο και το 400 ο Σισόης. Ήδη σε γραπτά του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου αναφέρεται εναντίον των εθνικών, υποτίθεται, και τους λέει πείτε μου, λέει, εσείς τότε, λέει, πού είναι, λέει, ο τάφος του Αλεξάνδρου. Τι, στην εποχή του Χρυσοστόμου, πού βρίσκεται ο τάφος, έχει χαθεί. Μάλιστα. Παντελή. Από ένα σημείο και μετά. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Το λογικό λοιπόν είναι ότι με την κτίση των Αράβων της Αλεξάνδρειας, εκεί επάνω καταστρέφουν τα πάντα, εκεί επάνω χάνεται και ο τάφος. Να σας πω και ένα σημείο το οποίο θεωρώ, θέλει μια συζήτηση αλλά δεν έχουμε το χρόνο, το οποίο θεωρώ ότι βρίσκεται ο τάφος του. Μπορεί να έχει σχέση με τις ανασκαφές σου, Βαλτζή, αυτό που θα μας πεις. Όχι, καμία σχέση. Είναι ο τάφος του, κατά την άποψή μου, όλα μου δείχνουν εμένα και μπορώ να σας πω τα επιχειρήματα, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε. Βρίσκεται κάτω από το ναό του Δανιήλ στην Αλεξάνδρεια. Μάλιστα. Το οποίος είναι μουσουλμανικός. Λοιπόν, το Ντανιέλ Αμπί, πώς λέγεται. Παντελή. Τα υπόγεια από κάτω είναι ο τάφος του Αλεξάνδρου. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, σημαντικό. Ναι, λοιπόν, και έχουν χτίσει από πάνω αυτό το ναό του Δανιήλ. Ολοκληρώνουμε. Κατά την άποψή μου είναι εκεί. Να πούμε επίσης ότι, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ότι δεν αποκλείεται να καταστράφηκε ο τάφος κατά τη διάρκεια της επίθεσης που δέχτηκε η Αλεξάνδρεια από τους φανατικούς χριστιανούς της εποχής υπό τον Θεοδόσιο. Mm-hmm. Και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Θεόφιλος, είχε πρωτοστατήσει και όπου καταστρέψανε τότε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, τα πάντα. Ναι. Μπορεί τότε να καταστρέψανε και τους τάφους αυτούς. Mm-hmm. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε και βεβαίως τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές που θα πραγματοποιήσουμε, γιατί ξέρω ότι αφήσαμε πάλι υπόλοιπο. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας είπες πράγματα που πρώτη φορά ακούστηκαν. Είναι καταπληκτική η ιστορία ο Αλέξανδρος. Να σας πω ότι εγώ με δύο εκπομπές που κάναμε στη συζήτησή μας προσπάθησα να είμαι όσο πιο περιστατωμένος και ταυτόχρονα. Το ξέρω, προσπάθησες και παρόλα αυτά έχουν γίνει και πόσα που δεν υπόθηκαν. Παρόλα αυτά, εγώ δεν σας είπα ούτε τα μισά από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε εγώ προσωπικά. Κάποιος άλλος που είναι καλύτερος γνώστης από μένα θα μπορούσε να πει ενδεχομένως και δεκαπλάσια. Θα τα πούμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πραγματικά μας άνοιξε τα μάτια με τις δύο αυτές εκπομπές. Ακούσαμε πράγματα που δεν τα είχαμε ακούσει ποτέ πριν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά να συζητάμε για τον Αλέξανδρο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε, θα επικοινωνήσουμε. Πάντα καλά, να είστε. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε σε αυτό το σημείο και με τη δεύτερη ενότητα που ήταν μαραθώνια με τον κύριο Γιαννουλάκη. Χυμαρώδης, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με την τρίτη ενότητα, τον κύριο Ζαφύρη από το Βόλιο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα θέματα που αφορούν αυτούς τους μυστηριώδεις καβαλάριδες της Αποκαλύψεως. Θέματα που έχουν να κάνουν με τη χριστιανική πίστη, για όσους τα δέχονται. Και σχετίζονται και με αυτά που λέγαμε με τους Ράσιαν Βίτς στο πρώτο μέρος, το λευκό άλογο και τους, επαναλαμβάνω, ανοιγματικούς καβαλάριδες της Αποκαλύψεως.